Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συνεχίζουμε τον πρώτο διαδικτυακό κύκλο σεμιναρίων που διοργανώνει η σχολή μας με την δεύτερη εισήγηση σήμερα. Η πρώτη είχε γίνει την περασμένη Τετάρτη με τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη και σήμερα συνεχίζουμε με την εισήγηση του Γιάννη Δουλιάγου, του πρωτοψάρτη του Καθεδρικού Ναού της Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά. Και το θέμα των σεμιναρίων είναι η χοροδιακή ψαλμόδηση. Ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις που θα μπορούσε κανείς να το διαπραγματευτεί κάτω από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η ανάπτυξή του, ωστόσο, έχει αφαιθεί στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εισηγητή. Βέβαια, θα προτιμούσαμε τα σεμινάρια αυτά να γίνονται ζωντανά, γιατί η προσωπική και άμεση επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων είναι πάντα πιο ωφέλιμη και παραγωγική. Λόγω όμως της πανδημίας, διεξάγονται διαδικτυακά και επιφυλασσόμαστε στο μέλλον, πρώτα ο Θεός, να γίνει κάτι και διαζώσεις. Έστω όμως και έτσι, είμαστε βέβαιοι ότι οι συναντήσεις αυτές θα επιτύχουν το σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από το να ενημερώσουν, να προβληματίσουν και να αποτελέσουν αφετηρία περαιτέρω αναζήτησης για βελτίωση γύρω από το θέμα της χοροδιακής ψαλμόδησης. Έτσι λοιπόν, είμαστε ευτυχείς που σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Λιάγο. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη και αύριο θα έχουμε τον Αθανάσιο Παϊβανά, τον οποίον οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι γνώσεις και προπάντων η αγάπη και το μεράκι τους για την ψαλτική μας τέχνη αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων των συναντήσεών μας. Επισημάνω ότι όλοι οι εισηγητές συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο σεμινάριο και αυτό επιβεβαιώνει την ανιδιοτελή τους αγάπη και αφοσίωση σε αυτό που υπηρετούν, δηλαδή στη ψαλτική μας τέχνη. Να πούμε ότι πέρα από τα μέλη του ψαλτικού χορού της Ιεράς Μονής Κύπρου και τους μαθητές της σχολής μας, συμμετέχουν στο σεμινάριο και συνάδελφοι χειροψάρτες και μύστες της ψαλτικής μας τέχνης πανελλήνια. Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι ο ψαλτικός χορός της Ιεράς Μονής Κύπρου συστάθηκε το 1984 με την πρωτοβουλία και τις ευλογίες του νυν Μητροπολίτη μας Κύπρου και Τηλιρίας κ. Νικηφόρου, άμα την αναλήψη των καθηκόντων του σαν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κύπρου. Βαθύς μύστης και γνώστης ο ίδιος της πατρός ψαλτικής τέχνης και της λατρευτικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, στήριξε στεναρά τη δημιουργία των δύο χωρών και τη στηρίζει παντιοτρόπως μέχρι σήμερα. Τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και για την ευλογία του για τη διοργάνωση του παρόντος κύκλου σεμιναρίου. Καταληκτικά ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και τους συμμετέχοντας στο σεμινάριο, καθώς και τους έχοντας την τεχνική ευθύνη των διοργανώσεων του σεμιναρίου, τον κύριο Γιώργο Θουκυδίδη για την όλη οργάνωση, τον Μιχάλη τον Σίβακα για την τεχνική υποστήριξη και για τον συντονισμό και τη συζήτηση που θα συντονίζει μετά την εισήγηση, και τον Γιώργο Παπαδόπουλο που μας βοηθά στο τεχνικό κομμάτι του σεμιναρίου. Θα παρακαλούσα να ακούσουμε με προσοχή τον δεύτερο μας εισηγητή, τον κύριο Ιωάννη Λιάγκο, χωρίς να διακόπτουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες των συντονιστών. Ο λόγος σε σένα, αγαπητέ Γιάννη. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά σήμερα και από Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που σας βλέπω έστω και εξ αποστάσεως. Είναι μάλλον τα καλά του κορονοϊού, τέλος, ότι μπορούμε να βρεθούμε έστω και έτσι και να γίνουν καλά πράγματα και να ωφεληθούμε όλοι παντιοτρόπως πάνω στο βασικό και σπουδαίο θέμα αυτό που είναι η ψαλτική τέχνη. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εσένα κύριε Αρίστο για την πρόσκληση και να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το ωραίο σεμινάριο, τον πρώτο κύκλο σπουδών που κάνετε για τη Σχολή της Ψαλτικής Μουσικής, όπως και τον πανιερότατο Άγιο Κύκου και τη Λυρίας κύριο Νικηφόρο, ο οποίος εγώ νιώθω έτσι μεγάλη υποχρέωση προς το πρόσωπό του, διότι μου ενεπιστεύθη την ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση των χειρογράφων της Μονής του Κύκου. Και πρώτο ο Θεός, σε λίγο καιρό θα βγει και ο κατάλογος των χειρογράφων.
που θα δώσει μια άλλη προοπτική στην ψαλτική παράδοση της Κύπρου, θεωρώ, γιατί βγαίνουν πολύ σπουδαία αποτελέσματα και συμπεράσματα μέσα από αυτήν την μελέτη των χειρογράφων της κυπριακής ψαλτικής παραδόσεως και όχι μόνο. Νιώθω επίσης μεγάλη χαρά γιατί στο σημερινό σεμινάριο, ημερίδα, ας το πούμε έτσι, συναντώ και άξιους εκφραστές της ψαλτικής τέχνης, τόσο έτσι εξειδικευμένος τον, όπως ο κύριος Παϊβανάς, όπως όπως και ο χορός ψαλτών που έχετε συστήσει εκεί στη Μονή του Κύκου, όπου νομίζω ότι δίνει λόγο παντί το ετούντι πώς είναι ο χορός ψαλτών και πώς πρέπει να είναι αυτός οργανωμένος. Και μέσα από την τηλεόραση νομίζω ότι δίνεται ένα πολύ σπουδαίο και καλό παράδειγμα. Ας μπω όμως λίγο στην ουσία του πράγματος και ας δούμε λίγο τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτά τα πράγματα της ψαλτικής τέχνης, την αποχορού ψαλμόδηση και όχι την έννοια της μονοδίας. Βλέποντας κανένα τον τίτλο του σεμιναρίου, κατανοεί αμέσως πως το θέμα χορομουδιακή ψαλμόδηση έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με το λίγο να αναρωτήσω και το. Ώστε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα που σκοπό έχει τη δοξολογία του Τριαδικού Θεού και όχι την φωνητική προσωπική ανάδειξη των πρωτοψαλτών, λαμπαδαρίων, δομεστίκων και παντός μονοφωνάρι και καλοφωνάρι. Μια παρένθεση. Έχω ένα κείμενο το οποίο διαβάζω, αλλά κατά περίπτωση θα σταματάω έτσι για να μπορώ να έχω ένα πιο ζωντανό λόγο, για να μπορώ να προσθέτω κάποιες πληροφορίες. Αυτό από μόνο του πρέπει να σας πω. Η έννοια, ο στόχος ότι είναι, η ψαλμόδηση είναι καθαρά η έννοια της δοξολογίας του Τριαδικού Θεού και όχι της προσωπικής ανάδειξης, πρέπει να είναι από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Θυμάμαι από κάποιες συνομιλίες που είχαμε έτσι, επιφανείς ψάλτης, όπως με τον Λεωνίδα τον Αστέρη, μου έλεγε ότι δεν μας ενδιαφέρει στον Πατριαρχικό Ναό αν θα έχει κόσμο ή δεν θα έχει κόσμο. Ψάλλουμε για το Θεό. Αυτό θα πρέπει λίγο να, όσοι ανεβαίνουμε στο αναλόγιο να το σκεφτόμαστε. Το ίδιο σκεπτικό, θυμάμαι που περιέγραφε ο καθηγητής μου Γρηγόριος Στάθης στη Μονή του Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος, που τον είχαν παρακαλέσει οι μοναχοί να παραμείνει στο μοναστήρι για να ψάλει στην Αγρυπνία, διότι δεν είχαν τους μοναχούς, πολλούς μοναχούς για να ψάλουν στην Αγρυπνία. Και το σκεπτικό των μοναχών ήταν ότι όχι για μας τους κακομοίρες τους μοναχούς να ψάλεις, λέει, αλλά για τους Αγίους οι οποίοι εικονίζονται μέσα στην Εκκλησία. Μιλάμε για τη ζώσα Εκκλησία και δεν περιορίζεται σε καμιά περίπτωση μόνο στους αυτούς που είμαστε μέσα στον ναό, αλλά είναι σε όλους τους Αγίους, αυτούς που δοξολογούμε όλο τον χρόνο. Επομένως, αυτό πρέπει να είναι η βασική μας σκέψη και αφορμή από τη στιγμή που ανεβαίνουμε επάνω στο αναλόγιο. Ας έρθουμε όμως πρώτα στο προκείμενο, που είναι η οργάνωση και η διεύθυνση του χορού ψαλτών. Μια πιο πρακτική προσέγγιση του θέματος θα μας οδηγήσει στο ερώτημα γιατί θέλουμε να οργανώσουμε ένα χορό ψαλτών. Ποια είναι η αφορμή, ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή και υπάρχει αυτή η οργάνωση της χοροδίας. Γιατί ασφαλώς όλοι οι ψάλτες λέμε να κάνουμε μια χοροδία να ψάλουμε. Για ποιο λόγο. Και θέτω αυτό το ερώτημα, ίσως και είναι και αφορμή μετά για να το κουβεντιάσουμε μεταξύ μας και όλοι, αλλά διότι άλλο πράγμα είναι το ζητούμενο σε μια λατρευτική πράξη, σε μια ακολουθία, σε μια αγρυπνία. Άλλοι παράμετροι πρέπει να προσεχθούν και να ελεγχθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Άλλο πράγμα, εάν θέλω να κάνω μια ηχογράφηση ενός ψηφιακού δίσκου, οπότε μπαίνουμε σε έναν χώρο στούντιο με άλλες παραμέτρους που πρέπει να εστιάσουμε, και άλλο πράγμα δίνω μια συναυλία. Τι θέλω να πω. Στην συναυλία σαφώς έχουμε τα μικρόφωνα, σαφώς έχουμε τα μεγάφωνα, έχει άλλο στήσιμο του χορού ψαλτών. Είναι μια πράξη συναυλία η οποία δημιουργήθηκε εξ ανάγκης να βγάλουμε την ψαλτική τέχνη προς τα έξω, μέσα σε μέγαρα μουσικής και μέσα σε μεγάλες αίθουσες.
Δεν είναι αυτή όμως η έννοια της μουσικής μας. Η μουσική είναι για τη λατρεία μας. Επομένως, διαφέρει, θεωρώ, αρκετά ο τρόπος προσέγγισης της μουσικής αυτής. Επίσης και η έννοια της ηχογράφησης ενός ψηφιακού δίσκου. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, σκεφτείτε λίγο το τι έχει γίνει τώρα που εμένα με βρίσκει απέναντι στην έννοια της ύπαρξης ενός μηχανήματος Ισοκράτη για την ηχογράφηση ή και ακόμα μέσα στην εκκλησία. Θεωρώ πως δεν έχει λόγο ένα τέτοιο μηχάνημα να βρίσκεται πάνω στο αναλόγιο με οποιαδήποτε δικαιολογία και να μπορέσει ο κάθε ψάλτης να παρουσιάσει για να μπορέσει να το δικαιολογήσει. Η ψαλμωδία πρέπει να είναι ζώσα από παιδιά, από νέους οι οποίοι να μαθητεύουν κοντά στην ψαλτική τέχνη και όχι να γίνεται χρήση ενός μηχανήματος. Σας τα λέω αυτά για να παίρνετε και λίγο αφορμές και μεταξύ μας έτσι να έχουμε και ένα διάλογο στη συνέχεια και να ωφεληθούμε ο ένας από τον άλλον. Είναι γνωστό ασφαλώς πως από τα πρώτα χρόνια στην εκκλησία έψαλαν όλοι μαζί. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, είναι παραδεδομένο τόσο σε διάφορες τυπικές διατάξεις, όσο και στο θέμα της υμνογραφίας και υμνολογίας, έτσι όπως περιγράφεται μέσα στην έρευνα και στην επιστήμη. Ψάλλουν όλοι μαζί. Ψάλλουν τα λεγόμενα εφήμνια, είτε κατά αντιφωνία, είτε ως υπόψαλμα. Ή επίσης το παπαδικό γένος είχε και διάφορους άλλους τρόπους με την οποία γινόταν η ψαλμόδηση του ψαλτηρίου, είτε με τον προκειμενικό τρόπο, είτε με διάφορες επιλογές οι οποίες υπάρχουν και γίνονται ακόμα και στη λατρεία μας. Όμως αυτό, η εξέλιξη ή μάλλον η καλύτερη οργάνωση της λατρείας σιγά σιγά καθόρισε τους χορούς ψαλτών μαζί με το χορό του βήματος. Επομένως μιλάμε για τρεις χορούς ψαλτών, για τρεις χορούς. Είναι αυτό που εύκολα χαρακτηρίζουμε κυρίως στην Βυζαντινή περίοδο, ο δεξιός χορός ή ο αριστερός χορός, δεύτερος χορός, και ο τρίτος είναι ο χορός του βήματος, δηλαδή ο χορός των ιερέων. Βοηθητικά, θυμηθείτε, λέμε το δύναμις του βήματος. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι κείμενο το οποίο ψάλλει ο τρίτος χορός. Αυτά έχουν οριστεί βεβαίως από την τρίτη νεαρά του Ιουστινιανού και το τυπικό της Θεοτόκου της Ελεούσης της Μονής του Παντοκράτρος ήδη από τον 12ο αιώνα. Ορίζεται επίσης αυτήν την νεαρά ότι ο αριθμός των χοροδών είναι τα 25 άτομα για να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αριθμό χοροδών. Βέβαια θα μου πείτε μέσα από τις διάφορες αναφορές και περιγραφές για την Αγία Σοφιά, μιλάει για πολλούς ψάλτες, 100 και 200 και 300, όμως η νεαρά του Ιουστινιανού αναφέρει για 25 άτομα. Για θυμηθείτε λίγο να σας φέρω την παράδοση της Θεσσαλονίκης, θυμηθείτε την εκατονταμελή χοροδία του Αθανασίου του Καραμάνη. Δεν ξέρω, τι βλέπετε, φαίνεται κανονικά οι εικόνες. Φαίνονται. Okay, ευχαριστώ. Χαρακτηριστική φωτογραφία στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης ή επίσης πάλι ο Σύλλογος Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του μακαριστού Χαρίλαου Ταλιαδόρου. Βλέπετε πολυπληθής χορός. Και εδώ τίθεται ένα απλό ερώτημα. Όλοι αυτοί ψάλλουνε? Και όλοι αυτοί μπορούν να οργανωμένα να ψάλλουν? Και πάμε λίγο σε αυτό που σας είπα αρχικά. Άλλο πράγμα η συναυλία, άλλο πράγμα η λατρεία. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον όγκο. Εδώ βλέπετε τη χοροδία των μαϊστόρων της ψαλτικής τέχνης, υπό τη διεύθυνση του Αχιλέα του Χαλδεάκη. Βλέπετε ένα ολιγομελές τμήμα, 25 άτομα. Εδώ βλέπετε πάλι τους μαϊστόρες, πάλι σε αυτόν τον αριθμό κοντά. Δεν είναι στα 100 μέλη. Επίσης η δικιά μου χοροδία σε διάφορες εκδοχές. Επομένως καταλήγουμε ότι ο αριθμός δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλος, αλλά αν τηρήσουμε αυτόν τον αριθμό των 25 ατόμων αναχωρώ, έχω τη γνώμη ότι είναι ένας ολοκληρωμένος αριθμός. Στα μεταβυζαντινά χρόνια οι διάφορες καταστάσεις περιόρισαν αυτόν τον αριθμό, φτάνοντας στην έσχατη πρακτική όπου εκφραστές των δύο χωρών να είναι μόνο δύο ψάλτες.
ο δεξιός και ο αριστερός. Με άλλα λόγια, έπαυσε η ύπαρξη του χορού. Και μόνο σε μεγάλους ναούς μεγάλων πόλεων για συγκεκριμένες εορτές ακολουθεί στις λεγόμενες μονοκκλησίες, δηλαδή, και στις πανηγύρες των μονών του Αγίου Όρους και αλλού διατηρήθηκαν οι χοροί ψαλτών ως ανάμνηση άλλων εποχών. Στη σημερινή εποχή η δημιουργία χορού είναι απαίτηση να γίνεται από τους πρωτοψάλτες των μεγάλων εκκλησιών και όχι μόνο για την τέλεση των κυριακάτικων λειτουργιών και μεγάλων εορτών. Η καταγραφή ψηφιακών δίσκων με ύμνους και η παρουσία σε διάφορες αίθουσες ή μέγαρα μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να αναδειχθεί το κάλος και η έκφραση του βυζαντινού μέλους, στο ευρύ κοινό δημιούργησε την ανάγκη να αναζητηθεί ο μηχανισμός οργάνωσης ενός χορού ψαλτών, όπως περιγράφεται σε διάφορους κώδικες και ιστορικές αναφορές που κατά τα παλιά βυζαντινά πρότυπα, κυρίως για την παλαιολόγια περίοδο. Αν σκεφτείτε λοιπόν, πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα πάλι η αποχορού ψαλμόδηση μέσα στους ναούς, αυτό δεν θα πάει πολύ μακριά, αλλά θεωρώ ότι είναι μάλλον έργο, ίσως να επιβεβαιώσει ο κύριος Παϊβανάς, ότι είναι έργο του Θρασίβουλου του Στανίτσα και εκείνης της εποχής, δηλαδή μιλάμε για τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, για τον ελλαδικό χώρο. Μέχρι τότε είχαμε ο δεξιός ο αριστερός χορός. Ή αλλιώς μόνο στους μεγάλους ναούς υπήρχε η χοροδία και αυτό μόνο για μεγάλες ακολουθίες και όχι για, ας πούμε, καθημερινές ακολουθίες. Πράγμα που όμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέχρι τη δεκαετία του 60, μέσα από διάφορα κείμενα τα οποία έχουν καταγραφεί, δηλώνεται ότι ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάρης του Πατριαρχείου είχαν μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων τους την υποχρέωση να οργανώνουν τους χορούς, να τους δουλεύουν, να τους προετοιμάζουν, τόσο για τα της Κυριακής, όσο για κάθε άλλη ακολουθία στην οποία θα παρίστατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Επομένως, το να έρθει η έννοια της χοροδίας πάλι στα αναλόγια είναι των τελευταίων 40-50 χρόνων πρακτική. Αυτό όμως μας ανάγκασε όλους να βρούμε τους μηχανισμούς πώς στείνεται μια χοροδία. Ποιο είναι το ζητούμενο δηλαδή, και τι θέλουμε να προκύψει μέσα από την δημιουργία αυτού του χορού. Εμείς λοιπόν θα αναφερθούμε στη λογική μιας πλήρους ανάπτυξης του χορού, δηλαδή στον αριθμό των 25 ατόμων, και εδώ είναι που θα πρέπει να προσέξουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο διαχωρισμός των φωνών. Ας πάμε λίγο δηλαδή σε πιο πρακτικά πράγματα. Ως γνωστόν, στους λεγόμενους μελωδούς, η φωνητική έκτασή τους θα πρέπει να καλύπτει το φωνητικό φάσμα της δισδιαπασών κλίμακος, δηλαδή πρακτικά από τον κάτω δι μέχρι τον άνω δι. Θα μου πείτε, είναι αυτονόητο? Ναι, είναι μάλλον ζητούμενο πλέον, διότι όλες οι συνθέσεις των βυζαντινών μελών εκτείνονται σε αυτήν την έκταση, από τον κάτω δι μέχρι τον άνω δι. Επομένως, νομίζω ότι όσοι θέλουν να είναι ως χοροδί, ως μέλη του χορού, θα πρέπει να έχουν αυτήν την άνεση στη φωνητική τους έκταση. Αυτή βέβαια δεν προκύπτει μόνο με κάποια μαθήματα τύπου οδείου ή τύπου έχω ένα δάσκαλο στο σπίτι μου και μου μαθαίνει βυζαντινή μουσική, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι απαίτηση πλέον όλοι να κάνουν και μαθήματα φωνητικής για να μάθουν πρώτα απ' όλα την φωνή τους, το φωνητικό τους όργανο, πώς λειτουργεί, πού πρέπει να αναπνέει, πώς πρέπει να γίνει η αναπνοή, η τοποθέτηση, η χρήση των διαφόρων ηχείων που έχουμε, ώστε έτσι να ανοίξει η φωνή, όπως λέμε, για να μπορεί να έχει αυτή την έκταση, που πιστέψτε δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο, αλλά είναι πολύ λογικό για κάποιον ο οποίος κάνει φωνητικό πρωταθλητισμό, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Είναι έκφραση που το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από γιατρούς φωνολόγους. Δεν μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε, τους τραγουδιστές και τους ψάλτες, γιατί είστε από μόνοι σας φωνητικοί πρωταθλητές. Ξέρετε εσείς τη φωνή σας, πώς πρέπει να τη δουλέψετε. Και τώρα είναι το ζητούμενο. Όσοι ανεβαίνουμε στο αναλόγιο, έχουμε γνώση του οργάνου, πώς γίνεται αυτή η χρήση? Ή απλά έχουμε κατανοήσει ότι έχουμε ένα φωνητικό χάρισμα και ανεβαίνουμε πάνω στο αναλόγιο γιατί έχουμε και μια κλίση έτσι προς την εκκλησία και άντε να γίνουμε ψάλτες? Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει και μια καλλιτεχνική έτσι αναζήτηση και καταξίωση πάνω στην έκφραση.
στον τρόπο με τον οποίο θα βγαίνει η φωνή, στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βγαίνουν τα φωνήεντα. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Δεν είναι μόνο είναι καλό παιδί αν ανεβαίνει στο αναλόγιο ψάλι. Αυτό ήταν μέχρι πριν χρόνια. Πρέπει να είναι πιο επιστημονικά προσεγμένα όλα αυτά τα πράγματα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν οι μελωδοί χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες γενικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι όπως καταλαβαίνετε θα ξεφύγουμε πάρα πολύ. Μιλάμε για την έννοια αν κάποιος είναι βαρύτονος ή τενοροβαρύτονος ή στην κατηγορία των τενόρων. Εάν υποθέσουμε λοιπόν πως οι μελωδοί απαριθμούν περίπου τους 15 από τους 25, θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχουν 5 άτομα σε κάθε τέτοια κατηγορία. Και πάλι ένα άλλο σημείο που θα πρέπει ίσως να προσέξουμε εδώ είναι η χρειά της κάθε φωνής. Τι εννοώ? Εάν δηλαδή είναι βραχνή η φωνή του, έχει μια βραχνάδα, ή αν είναι καθαρή, αυτό που συνήθως ακούμε και λέγεται μεταλλική φωνή. Κατανοούμε βεβαίως ότι οι βραχνόφωνες φωνές δίνουν περισσότερο όγκο στο χορό ψαλτών, ενώ οι καθαρές φωνές δίνουν μια μεταλλικότητα στο ηχόχρωμα του χορού. Συνήθως η αναλογία πρέπει να είναι 2:1, δηλαδή δύο φωνές ας πούμε να είναι θαμπές και μια μεταλλική καθαρή φωνή, ώστε να βγαίνει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Λεπτομέρεια, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντική για την οργάνωση ενός τέτοιου χορού. Μια άλλη παράμετρος είναι η ομάδα των ισοκρατών παύλα βαστακτών. Και τα πράγματα ίσως είναι πιο εύκολα, διότι η φωνητική έκταση που πρέπει να καλύψουν εκτείνεται από τον κάτω πα μέχρι τον κανονικό και. Και εδώ χωρίζουμε τους ισοκράτες πάλι σε δύο κατηγορίες, σε δύο ομάδες. Εκείνους οι οποίοι είναι μπάσοι και φωνητικά θα κινούνται από την πιο χαμηλή νότα μέχρι τον φθόγκο νι, ενώ οι υπόλοιποι θα κινούνται από τον νι μέχρι τον και. Επομένως, αριθμητικά κινούμαστε στη λογική 4:5. 4 μπάσοι και 6 πιο ψηλά, αναλόγως πάντα το τι χρώμα θέλουμε να έχουμε σαν άκουσμα. Ύστερα από το διαχωρισμό των φωνών, περνάμε στην τοποθέτησή του στα αναλόγια ή στο χώρο της αίθουσας. Στα αναλόγια, που συνήθως τρόπος κατασκευής τους γενικά δεν βοηθούν στη τοποθέτηση των χωροδιών, μπορούμε ίσως να φέρουμε στη μνήμη μας τους χορούς των καθολικών των μοναστηριών, όπου δημιουργούν δύο ημικυκλικούς χώρους για να κατανοήσουμε πως είναι μια καλύτερη χοροθέτηση. Αυτό που ορίζουμε συνήθως σαν πέταλο. Επομένως, μιλάμε για μια τοποθέτηση σε ημικύκλιο, με κέντρο τον πρωτοψάλτη και μια πρώτη σειρά όπου σε μια διάταξη ηχητικής ισορροπίας θα τοποθετηθούν οι τενόροι στο κέντρο και θα επεκτείνεται στην πρώτη γραμμή αριστερά και δεξιά. Στην πίσω στήχηση τοποθετούνται στο κέντρο οι μπάσοι και αριστερά και δεξιά οι ισοκράτες που κάνουν ισοκρατήματα πιο ψηλά. Έτσι επιτυγχάνεται ένας ομοιόμορφος και ισορροπημένος ήχος. Η μέχρι τώρα πρακτική τοποθέτηση του χορού στα αναλόγια αλλά και σε συναυλιακό χώρο ήταν τοποθέτηση των χοροδών κατά μήκος σε 2 ή 3 σειρές και ο διαχωρισμός σε αριστερή πλευρά όλοι μαζί οι ισοκράτες και δεξιά όλοι μαζί οι ψάλτες και ο χωράρχης ως μαέστρος της ευρωπαϊκής χοροδίας απέναντί τους για να τους κατευθύνει. Να θυμηθούμε λίγο τη χοροδία την παλιά του Καραμάνη ή και επίσης αργότερα του Συλλόγου των Ιεροψαλτών της Θεσσαλονίκης που διεύθυνε εδώ. Είναι αυτό που σας είπα. Η μισή και πλέον ήταν μελωδοί και ήταν όλοι από δεξιά και από αριστερά όλοι οι ισοκράτες για να μπορούν να συντονίζονται. Δεν υπάρχει όμως ισορροπία του ήχου. Και αυτό προκαλεί μια δυσκολία τόσο στους ψάλλοντες όσο και στους ακροατές. Βοηθάει βέβαια το μαέστρο, γιατί γνωρίζει πού ακριβώς πρέπει να ελέγξει τον ήχο που θέλει όσον αφορά τους ισοκράτες ή τους μελωδούς, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ηχητική ισορροπία. Θα μου πείτε τώρα, από τα 100 άτομα ήταν όλοι ψάλτες, επομένως γνώριζαν όλοι τι έπρεπε ακριβώς να κάνουν, ή θα έπρεπε να υπάρχει να παρασύρεται ο ένας από τον άλλον? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο μουσικής μόρφωσης που ο καθένας έχει. Αφού λοιπόν έχει γίνει τοποθέτηση και διαχωρισμός των μελωδών, πηγαίνουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η επιλογή των συνθέσεων κατά είδος μελοποιίας και κατά γένος. Πριν φτάσω εκεί όμως, να επανέλθω λίγο στην έννοια του χορού. Βλέπετε εδώ πέρα ένα παράδειγμα της χοροδίας του καθηγητή του Γρηγορίου Στάδη, τους Μαΐστορες. Αν προσέξετε λοιπόν, υπάρχουν οι 4 δομές στη μπροστά. Στη συνέχεια που είχαμε την άνεση να μπορούμε να κινηθούμε σε αρκετή έκταση φωνητική. Στη δεύτερη σειρά
είναι η μελωδή και στην πίσω σειρά είναι οι Σωκράτες, αλλά έχει μια ισορροπία ήχου και από αριστερά και από δεξιά. Αυτό δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μέσα στο ναό και σε χώρο ηχογράφηση, σε στούντιο δηλαδή, αλλά και σε συναυλιακό χώρο. Συνεχίζω. Αυτό που πρέπει να δοθεί βάρος, εάν ασχοληθούμε μετά με τις συνθέσεις, να δούμε το είδος μελοποιίας και το καταγένος. Πρέπει να δούμε, να μελετήσουμε τα κείμενα του χορού που πρόκειται να ψαλούν. Όπου γίνεται μελέτη των θέσεων, των αναλύσεων, των εκφραστικών ποικιλμάτων σε συνάρτηση με το ποιητικό κείμενο. Με την κίνηση του μέλους, με τις έλξεις και τους κλαδικούς ήχους που υπάρχουν κατά περίπτωση και τέλος τη χρήση των ισοκρατημάτων για την ανάδειξη του μέλους. Εδώ είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε και να αναπτύξουμε. Θα σας πω δύο-τρεις έτσι παρατηρήσεις. Λέμε η μελέτη του χορού. Συνήθως οι περισσότερες χοροδίες, μιλάω με διαπιστώσεις που βλέπω τόσα χρόνια να υπάρχουν, η μελέτη του χορού γίνεται μόνο όταν υπάρχει μια λεγόμενη αφορμή. Α, πρέπει να κάνουμε αυτή την πανήγυρη, πρέπει να πάμε αυτή την αγρυπνία, πρέπει να κάνουμε αυτή την συναυλία, ελάτε να μαζευτούμε 5-6 να κάνουμε μια χοροδία. Δεν γίνεται έτσι χορός ψαλτών. Χορός ψαλτών θέλει να έχει μια συνέχεια καθόλου το έτος. Συνέχεια και συνέπεια. Να γνωρίζουν μεταξύ τους τις φωνές, οι χοροδοί, να δουλεύουν διαρκώς, είτε πρόκειται να δώσουν συναυλία, είτε όχι, η εργασία πρέπει να είναι σταθερή και έτσι μόνο μπορείς να πετύχεις ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι, αφού επιλεγούν τα κείμενα αυτά που θα επιλεγούν, πρέπει να γίνει πάλι ένας ειδικός σχολιασμός, αν ανήκει στο ερμολογικό, αν είναι στο στοιχειρερικό, αν είναι στο παπαδικό γένος, και ανάλογα σε πάλι σε ποια περίοδο είναι. Είναι κείμενα της Βυζαντινής περίοδου, είναι κείμενα της Μεταβυζαντινής περίοδου, είναι της νεότερης, μετά το 1814, διότι το κάθε κείμενο έχει και ένα άλλο τρόπο προσέγγισης. Και πρέπει να δούμε με διαφορετικό τρόπο την έννοια των θέσεων και ακόμα και των αναλύσεων που πρέπει να προκύψουν σε διάφορες θέσεις, ακόμα και τα εκφραστικά ποικίλματα. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλιώς μπορεί να ψάλει ο μονοφωνάρης, όπου θα κάνει τα προσωπικά του φωνητικά ποικίλματα, αντιστοίχως των φωνητικών του χαρισμάτων, και αλλιώς θα ψάλει η αποχορού απόδοση του κειμένου. Απλοποιούνται αρκετές αναλύσεις, διότι όσες αναλύσεις και να προσπαθήσει κάποιος να κάνει, όταν βρίσκεται μέσα σε μια ομάδα ενός χορού, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον παραφωνία θα γίνει, παρά θα αναδειχθεί το κάλος του κειμένου, αν προσπαθήσει να δώσει δικά του ποικίλματα. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια στον τρόπο απόδοσης αυτών των ποικιλμάτων και των αναλύσεων. Επίσης, πρέπει να δούμε λίγο και την έννοια όλων αυτών των εκφραστικών μέσων σε συνάρτηση με το ποιητικό κείμενο. Είναι αυτό που λέμε συνήθως η μίμηση προς τα νοούμενα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την τροπικότητα, δηλαδή τους ήχους οι οποίους είναι μελοποιημένο ένα κείμενο, τη δυναμική που δίνουν οι ήχοι και οι κλαδικοί τους ήχοι, κατά περίπτωση, άρα αντιστοίχως προκύπτει και το λεγόμενο ήθος του κάθε ήχου που πρέπει να αποδώσουμε. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να είμαστε σε μια υψηλή φωνητική περιοχή και να πρέπει να φωνάξουμε γιατί απλά είναι ψηλά, αν ο ήχος δεν το επιτρέπει, σαν ηχόχρωμα, σαν έκφραση. Είναι δηλαδή διάφορες παράμετροι που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Και η αναφορά τους για να έχουμε προσοχή πάνω σε αυτά τα κείμενα δεν είναι των τελευταίων χρόνων, αλλά λίγο παρακάτω θα σας δείξω κάποια κείμενα από τις λεγόμενες θεωρητικές πραγματείες που οι ίδιοι οι θεωρητικογράφοι το σημειώνουν. Θέλει μεγάλη προσοχή ως προς τη μίμηση προς τα νοούμενα και ως προς την έκφραση. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η κίνηση του μέλους με τις έλξεις.
πού γίνονται έλξεις, γιατί γίνονται έλξεις, τι θέλει να αναδειχθούν και μπαίνουν τα σημάδια της έλξεως. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την προσωπική άποψη, αλλά έχει να κάνει πάντοτε μια θεωρητική προσέγγιση που κατά την προετοιμασία του χορού οφείλουμε πάντοτε να παρουσιάζουμε και να το σχολιάζουμε στους χοροδούς, ώστε να ψάχνουν μετά λόγου γνώσεως. Επίσης, η χρήση των ισοκρατημάτων για την ανάδειξη του μέλους είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Η τοποθέτηση των ισοκρατημάτων, αλλά και γενικότερα της ισοκρατηματικής λογικής, ακολουθεί ή μάλλον πρέπει να ακολουθεί τη λεγόμενη τροπικότητα. Δηλαδή την ορθή παρουσίαση του ηχοχρώματος του κάθε τετραχόρδου ή πενταχόρδου όπου αναπτύσσεται η θέση. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι από μόνο του μια εύκολη υπόθεση, καθώς απαιτεί γνώση του κειμένου, γνώση της θεωρητικής προσέγγισης και πολλών άλλων παραγόντων. Για τον λόγο, αυτά τα ισοκρατήματα πρέπει να γίνονται από τους έχοντες γνώση των παραπάνω, των κλαδικών ήχων, των τετραχόρδων και πενταχόρδων και της ανάπτυξης δηλαδή του μουσικού αυτού κειμένου. Διαφορετικά θα πετύχουμε την έννοια της πολυφωνίας. Ήθελα να πω εδώ μια. Σκεφτείτε λίγο στα προηγούμενα χρόνια η λογική των ισοκρατημάτων ποια ήταν. Είναι λίγο στη λογική ότι μπαίνουμε να κάνουμε μια δεύτερη φωνή, μια τύπου καντάδα ψαλμόδηση. Επομένως και τα ισοκρατήματα μπορούν να κάνουν δεύτερες φωνές και τρίτες φωνές ή να κάνουν παράλληλη κίνηση και όλα αυτά, τα οποία σαφέστατα δεν συνάδουν με το ήθος και την ψαλτική έκφραση. Θεωρώ όμως ότι τώρα τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο και ο λόγος είναι γιατί οι νέοι ασχολούνται, ερευνούν, μελετούν, ακούν παλιές ηχογραφήσεις σπουδαίων διδασκάλων και έτσι νομίζω ότι προχωράει σε πολύ καλό επίπεδο η όλη προσέγγιση της ψαλτικής. Βέβαια, δεν παραλείπουμε να βλέπουμε ότι τα ισοκρατήματα πάλι έχουν μια λογική ακόμα με την έννοια της ανασχολής έκφρασή τους. Όμως αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να φύγει και να παραμείνει πλέον η σωστή γνώση της τοποθέτησης των ισοκρατημάτων και όχι εμένα ο δάσκαλός μου έτσι το έλεγε, εμένα η χοροδία που πηγαίνω εδώ το λέει έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια λογική ως προς την έννοια των ισοκρατημάτων. Για τη μετρική γενικότερα και τους μετρικούς πόδες θα πρέπει να σημειώνονται πάνω στο κείμενο. Στα κείμενα θεωρώ πως είναι κάτι δεδομένο όσο αφορά την αποχωρού εκτέλεση του μουσικού κειμένου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η ρύθμιση δηλαδή των μουσικών κειμένων. Πρέπει βέβαια να δούμε ότι στα έντυπα βιβλία δεν υπάρχει δήλωση, καταγραφή του ρυθμού. Αν είναι λοιπόν τετράσιμος, πεντάσιμος, εξάσιμος, επτάσιμος, οκτάσιμος, όλοι δηλαδή αυτοί οι ρυθμοί, δεν έχει καμία δήλωση, διότι παρέμειναν στην καλή γνώση των θέσεων και από εκεί και πέρα ήταν κάτι το ας το πούμε αυτονόητο. Όμως αυτό δεν είναι αυτονόητο για τη σημερινή εποχή και επομένως θεωρώ ότι σωστά, αν θέλουμε να έχουμε έναν οργανωμένο χορό, θα πρέπει να γίνεται και μια σωστή ρύθμιση πάνω στους μετρικούς πόδες, πάνω στο κείμενο. Αλλά για να γίνει αυτό, θέλει μια επίσης πολύ καλή γνώση της έννοιας των ρυθμών. Και ασφαλώς δεν μιλάμε μόνο για τον απλό ρυθμό, αλλά αναλόγως το είδος της μελοποίησης διαφοροποιείται. Και επίσης θα πρέπει οι ψάλτες λίγο πολύ να είμαστε σωστοί και καλοί γνώστες αυτών που ψάλουμε και αυτών που αποδίδουμε μέσα στη λατρεία και με την έννοια του ρυθμού και του χρόνου. Το αν θα ψάλουμε κάτι το οποίο θα το πούμε γρήγορα, θα το πούμε αργά, αυτό πρέπει να είναι με μια πλήρη γνώση το γιατί λέγεται έτσι και όχι γιατί αυτό μας ήρθε ως εντολή από μέσα από το ιερό, γιατί απλά βιαζόμαστε σήμερα, γιατί απλά θέλουμε τώρα να αργήσουμε περισσότερο. Και αυτό. Δεν έχει αυτή την έννοια. Η ψαλτική έχει το δικό της χρόνο και το δικό της ρυθμό και αναλόγως του είδους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στοιχεία. Αν θέλουμε παραδείγματος χάρη να πούμε κάτι αργό, δεν λέμε ένα κείμενο σύντομο με αργό ρυθμό,
μπορούμε να επιλέξουμε ένα αργό κείμενο. Πολύ άνετα. Αυτό βέβαια απαιτεί μια καλύτερη γνώση από εμάς περισσότερων συνθέσεων. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούμε να ψάλουν οι ψάλτες της καταβασίες. Ανοίξω το στόμα μου. Αρχίζουν. Ανοίξω το στόμα μου. Δεν τα ανοίγουμε έτσι. Έτσι κουράζουμε τον κόσμο που μας ακούει. Αν θέλουμε να βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε μια αργή καταβασία, η οποία να έχει μια πολύ καλή ρυθμική αγωγή, να έχει μια ζωντάνια, να έχει μια σωστή απόδοση τόσο του μέλους όσο και του νοήματος. Το ίδιο είναι και οι τιμιωτέρες, το ίδιο είναι και οι κανόνες. Έχουν δικιά τους χρονική αγωγή. Και πρέπει να τη βρίσκουμε, να τη γνωρίζουμε αυτή τη χρονική αγωγή, οι πρωτοψάλτες και οι λαμπαδάροι, ώστε αυτό να αποδίδεται. Αν έχουμε καλή γνώση και των συντόμων και των αργών μελών, τόσο του ιερμολογίου και του στοιχειραρίου, και στην παπαδική επίσης μπορούμε να βρούμε αντίστοιχα κείμενα, μπορούμε κάλλιστα να καλύψουμε όλο το χρόνο που μας δίνεται. Αλλά όχι να λέμε κάποια πράγματα τα σύντομα αργά και τα αργά σύντομα. Χάνεται όλη η ομορφιά και όλη η δομή ενός μουσικού κειμένου. Να το δούμε δηλαδή και λίγο από την έννοια της καλλιτεχνίας, ως σύνθεση, ως μουσική σύνθεση. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι που πολύ συζητείται και πολλής λόγος γίνεται και τώρα τελευταία με την έννοια της οργάνωσης των χωρών δηλαδή, είναι η έννοια της κινησιολογίας ή αλλιώς η χειρονομία του χωράρχου. Πώς πρέπει να κινείται ο χωράρχης και πώς πρέπει να διευθύνει ο χωράρχης τον μουσικό χορό. Η θεωρητική πραγματεία, ο Γαβρίλο Ιερομόναχος, το 15ο αιώνα, μας δίνει πολλές αναφορές για την έννοια της χειρονομίας. Μην ξεχνάμε πως υπήρχαν τα χειρονομικά σημάδια ή μεγάλες υποστάσεις. Ήταν αυτά τα σημάδια, ήταν σημάδια τα οποία από μόνο τους δεν έδιναν μέλος, αλλά τα οποία όταν θα τα ενέτασαν σε κάποιο σημαδόφωνο, κάποιο φωνητικό σημάδι, τότε είχαν μια ολόκληρη μουσική φράση που έπρεπε να αποδώσουν. Αυτό σήμαινε ότι ο χωράρχης ή ο δομέστικος του χορού, που ήταν και ο δάσκαλος, έπρεπε να μάθει στους μαθητές, στους χοροδούς, την κίνηση αυτών των σημαδίων. Επομένως, μόλις βλέπαν να κάνει την κίνηση αυτήν ο πρωτοψάλτης, έπρεπε να απομνημονεύσουν, να θυμούνται αμέσως τη μουσική θέση και να μπορούσαν όλοι μαζί να την αποδώσουν. Εκεί και μέχρι την νέα σημειογραφία, μέχρι το 1814, η έννοια της χειρονομίας ήταν κάτι σπουδαίο και κάτι σημαντικό για την ψαλτική τέχνη. Μάλιστα, ο Χρήσανθος στο θεωρητικό του αναφέρει πως ο Πέτρος, ο Βυζάντιος, έλεγε ότι εάν γνώριζε ότι κάποιος στην Αμερική γνώριζε την έννοια της χειρονομίας, ήμουν διατεθειμένος να πάω μέχρι εκεί για να μάθω πώς χειρονομούν τα σημάδια. Όμως αυτά, με την εξέλιξη της σημειογραφίας και περνώντας από την πρώτη, δεύτερη, στην τρίτη περίοδο εξηγητική και πλέον στην τέταρτη περίοδο σημειογραφίας, όλα αυτά τα σημάδια κατεγράφησαν. Επομένως, δεν υπήρχε και η έννοια της χειρονομίας. Τι λέει όμως ο Γαβρίλ το 15ο αιώνα? Η χειρονομία εστίμενουν μόνον χρήσιμος δια τας θέσης, και λόγον έχουσιν εν τη ψαλτική, ον ελέξεις εν τη γραμματική, ας διακρίνει και θεωρεί είτε καλώς έχουσιν, είτε μη. Αλλά ότι και ως βοηθό την ή και συνεργό χρώμεθα εν τη άσμαση. Ως περγάρι διαλεγόμενοι αναπάβεστε δοκούσι και πορημότεροι γίνονται τη χείραν κινούντες, ένι δε και αυτούς όλους ούτως και οι ψάλτες, και οι ψάλτε, κλήτων άσους ή την χείρα κινούντες. Άλλος τότε και η μη είναι η χειρονομία, παμφωνία εγένετο, αν αλλού συμφωνία. Επιγαρ άπαντες, ουκ άλλας και άλλας λέγομεν φωνάς, αλλά τας αυτάς πάντες συνέβαινεν, αν το μην προλαμβάνει τον δε έπεστε και τον μεν έσω τον δε έξω λέγειν, η μη είναι τι το οδηγούν πάντα συμφωνήν. Τούτο δε στην χειρονομία. Προσγάρ την δομεστίκου χείρα άπαντες αποβλέποντες συμφωνούμεν και δια ταύτα χρήσιμος εστί. Μάλλον δε χρησιμοτάτη και τιμιωτάτη εστίν η χειρονομία μόνον με τα σεμονότητος. Επομένως, ναι μεν
χρειάζεται χειρονομία διαταστέσεις για την μουσική φράση, για να θυμούνται οι ψάλτες την θέση την οποία πρέπει να αποδώσουν, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται για την σωστή ρύθμιση όλου του χορού, αποβλέποντας όλοι στον δομέστικο, δηλαδή στον διδάσκαλο, για να υπάρχει μια ρύθμιση επάνω στον τρόπο αποδόσεως του κειμένου. Σε άλλο σημείο λέει πάλι ο Γαβριήλ, «Επιγάρ το ίσον, το ολίγον, η οξία, η πεταστή, το κούφισμα, το πελαστόν, τα δύο κεντήματα τούτων, έκαστον ιδίαν έχει χειρονομίαν, το δε κέντημα και υψηλή ουκ έχει. Ομοίως δε ότι ο απόστροφος και οι δύο σύνδεσμοι ιδίαν έχουσι χειρονομίαν, το δε ελαφρόν και η χαμηλή ουκ έχει. Αλεστή χρία και ταύτα χειρονομίστε. Ουδοτιούν γάρεστη δυνατόν υπήν την αδίχα χειρονομία στην υψαλτική. Ήνωσαν ταύτα και με τα δεδόκαση τα έχουνα τη χειρονομία σημάδια της μη έχουση και τούτο του τρόπου έχουση». Και πάλι σε άλλο σημείο, αναφερόμενος εδώ, μας δείχνει τη σπουδαιότητα βέβαια της έννοιας της χειρονομίας. «Η δε παρακλητική παρακλητικών ποιεί το μέλος και ως περιδεόμενον, ομοίως και το παρακάλεσμα. Και ως περο παρακαλών μετανημένης και κυκλασμένης ποιεί την δέη συμφωνής, ούτω και ο την παρακλητική και το παρακάλεσμα ψάλων, που με τα σφοδρού τόνου δί την φωνήν προσφέρειν, αλλά ηλαρός. Και το έτερον παρακάλεσμα εστίν αλίον. Διαφέρουσι δε μόνον το παρακάλεσμα αργότερον κινεί τη φωνήν, το δε έτερον ταχύτερον». Βλέπετε λοιπόν ότι οι θέσεις μας δίνουν και το ήθος, σε συνάρτηση βεβαίως πάντοτε με τους ήχους. Το ίδιο πράγμα λοιπόν και σε αυτό βοηθάει η έννοια της χειρονομίας. «Το δε κύλισμα ιονί κυλεί και στρέφει τα σφωνά, το δε αντικενοκύλισμα εστίν σύνθετον εκ τε του κυλίσματος και του αντικενόμετος. Μετά δε τούτο εστί το τρομικόν, βούλεται δε και τούτο υπόκλωνον και τρέμου συνσχηματίζει τη φωνή». Αυτό που κάνουμε συνήθως. Για παράδειγμα, «το δε ψηφιστόν ετοιμολογείται από το ψηφίζειν και αριθμήν. Τίθε με γάρ τούτο ένθα εισήν εφωνέ και χωρισμένε και οχού ομού λεγόμενε, αλλώς περί με μετρημένε. Το δε γοργόν και το αργόν αυτόθεν εισή δίλα από του ονόματος. Ο δε σταυρός από τη σχηματογραφία σταυρός γαρεστή και από τη χειρονομία. Ευλογή γαρο τούτον χειρονομών σταυροειδός, από τούτον έλαβε το όνομα, αλλά μη κείτε και δι αργίαν». Βλέπετε λοιπόν ότι η έννοια της χειρονομίας, αν γίνεται τώρα ή αν θα πρέπει να γίνεται τώρα, θα πρέπει να έχει πάλι αναφορά στο τι θέλει να περάσει ο χωράρχης στους μελωδούς. Δηλαδή, τα φωνητικά ποικίλματα ή οι φωνητικές αναλύσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται, πρέπει να σχηματοποιούνται τρόπον τεινά με την κίνηση του χεριού. Και πάνω σε όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να μπει και η έννοια του ρυθμού, της διατηρήσεως, δηλαδή της σωστής χρονικής αγωγής. Επομένως, το να αναλαμβάνει κάποιος την έννοια της δημιουργίας ενός χορού ψαλτών, δεν είναι μόνο γιατί έχει καλές κοινωνικές επαφές και μπορεί να βρει 10 ανθρώπους να κάνει χοροδία, αλλά πρέπει ο ίδιος να ξέρει πολύ καλά το κείμενο. Πρέπει να ξέρει πολύ καλά τις μουσικές φράσεις οι οποίες υπάρχουν εκεί μέσα και πρέπει επίσης να ξέρει πολύ καλά να αποδώσει αυτά και με το χέρι. Επομένως, οι χοροδοί δεν κοιτάνε μόνο το κείμενο της παρτιτούρας του οποίου ψάλλουν, αλλά θα πρέπει να κοιτάνε και τα χέρια του χωράρχου, για να μπορούν να θυμούνται και τα διάφορα ποικίλματα και τις αναλύσεις που πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση. «Εστήμενουν ου μόνο χρήσιμο δια τα αυτά, ότι και ως βοηθό την ή και συνεργό χρώμεθα εν της άσμηση. Ως πέργα οι διαλεγόμενοι αναπάβεστε δοκούσι και πορημότεροι γίνονται της εγχείραν κινούντες, εν ιδέ και αυτούς όλους, ούτω και οι ψάλτε κρήτων άσουσι την χείραν κινούντες. Άλλος ότι και η μη είναι η χειρονομία παφωνία γέντο». Αυτό το διαβάσουμε και προηγουμένως. Και ερχόμαστε λίγο στην άποψη του Χρυσάνθου, στο θεωρητικό του, στο μεγαθεωρητικό. Yeah.
Συγγνώμη λίγο. Χειρονομία είναι κατά τους εκκλησιαστικούς μουσικούς κίνηση της χειρός αφορώσα εις τον ιδεασμό της μελωδίας και εις καταμέτρηση του χρόνου, ο οποίος εξοδεύεται εις αυτήν κατά τους κανόνας της ρυθμικής. Η χειρονομία ήταν αναγκαία λέγουση εις τον ψάλτην, διότι δι' αυτής δύνατο να διακρίνει τα συνθέσει των χαρακτήρων της ποσότητος και της ποιότητος, διόνε γράφει το πάσα μελωδία και όποιος εγίνωσκε καλώς τη χειρονομία έψαλε με τα αρμονίας και ρυθμού της και τάξεως. Η σημάς όμως κατά το παρόν δεν χρησιμεύει εις άλλο παρά μόνο εις το να μάθωσιν την ετυμολογία των χαρακτήρων ή την έλαβον την ονομασία από τις χειρονομίες. Βλέπετε ότι με το νέο σύστημα γραφής μετά το 1814 όλα αυτά τα σημάδια ναι μεν είναι χρήσιμα, ναι μεν σημαντικά για την, ψαλμόδηση, αλλά επειδή έχουν εξηγηθεί στη νέα σημειογραφία δεν έπαιζαν κάποιο ρόλο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε. Κύριε Ελιάκο, αν μπορούσατε να κάνετε full screen το, σε presentation mode την παρουσίαση, έτσι ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα τα... Τώρα? Ναι, ναι, καλύτερα. Ο Βασίλειος Στεφανίδης σε άλλο σημείο αναφέρει το εξής. «Και η μεν χειρονομία εις την προπαίδειαν αυτήν θεωρείται ου μόνον ως μέτρον χρόνου, ανερχομένης δηλαδή της χειρός και κατερχομένης, αλλά προσέτει ως παρέχουσα κυριωτέρως εις τους θόγκους οξύτητα την α ή επίταση, διό και κατά τα σποικιλίας των σχημάτων αυτής διαφόρους ονομασίας λαμβάνουσι τα σημάδια τα δηλούντα εις τας γραμμάς ή θέσεις τους διαφόρους της χειρονομίας αυτής τρόπους και σχηματισμούς». Ένα λεπτό λίγο. Αυτά όσον αφορά την έννοια της χειρονομίας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι τα λεγόμενα αγωγικά μέτρα, δηλαδή η χρονική αγωγή που πρέπει να επιβάλλουμε στην απόδοση ενός κειμένου. Ανά είδος μελοποιίας, αλλά και πάλι υπάρχουν οι διάφορες υποκατηγορίες που πρέπει να προσέχουμε. Είναι σημαντικό αυτό, διότι μας βοηθάει στην εναλλαγή των ρυθμών μέσα στην ψαλμωδία, μέσα στις ακολουθίες. Και βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για τη μουσική και τη μουσική ανάπτυξη γενικότερα, την πολυφωνία της μουσικής, όλα αυτά παρουσιάζονται μέσα στις βασικές ακολουθίες του Ισπερινού και του Όρθου και όχι της Θείας Λειτουργίας. Δυστυχώς εμείς έχουμε αντιστρέψει τους όρους και αντί στον Όρθρο να ψάλουμε όλους τους ήχους με όλες τις εναλλαγές και με όλους τους ρυθμούς, αν είναι κανόνας, αν είναι κάθισμα, αν είναι καταβασία, αν είναι πασαπνοάρια, αν είναι δοξολογία, να γίνεται όλη αυτή η μουσική ικανοποίηση των πιστών, εμείς στην ακολουθία του όρθου τις περισσότερες φορές τρέχουμε. Τρέχουμε να καλύψουμε ένα χρόνο που κατά κάποιο τρόπο είναι άδεια εκκλησία και δεν μας ενδιαφέρει και να αναδείξουμε τη Θεία Λειτουργία ως την πιο ιδανική περίπτωση και στιγμή για να εκφράσουμε τα φωνητικά μας χαρίσματα. Που η Θεία Λειτουργία ως Θεία Λειτουργία, ως μυστήριο άλλωστε, δεν έχει πολλά να ψάλουμε. Κανένα μυστήριο δεν έχει πολλές μελωδίες. Και αν το δούμε στην αυθεντική της εκδοχή, η Θεία Λειτουργία έχει μόνο τον Τρισάγιο και μάλιστα το Δύναμις, έχει μόνο το Αλληλουάρι το οποίο έχει εκπέσει τώρα και είναι καλό να επανέλθει, όπου αν το δούμε μέσα από τα χειρόγραφα, εκεί ήταν μια σπουδαία περίπτωση μουσικής έκφρασης, ο χειροβικός ύμνος, η ενάντια και το κοινωνικό. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, όπως συμβαίνει και στο Άγιον Όρος τώρα, ήταν σε κλειτό, όπως συνέβη και στο Πατριαρχείο. Σιγά-σιγά αναπτύχθηκαν μουσικά η Θεία Λειτουργία, αναπτύχθηκε η Θεία Λειτουργία, και έτσι έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε μεγάλο αριθμό άξιον εστί, μεγάλο αριθμό λειτουργικών, μεγάλο αριθμό τρισαγίων ύμνων και δύναμης. Όλη η μουσική ανάπτυξη είναι στην ακολουθία του όρθρου και στον Εσπερινό βεβαίως. Επομένως, εκεί πρέπει να επανέλθουμε λίγο για να δούμε και να ισορροπήσουμε την έννοια της μουσικής και της
καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία που είναι ένα μυστήριο, που ο σκοπός είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία. Ένα σημείο ακόμα και δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί νομίζω το πιο ουσιαστικό είναι μετά να γίνεται ένας διάλογος για να γίνει ανταλλαγή απόψεων, είναι η έννοια των αριθμών. Σαφώς έχουμε μάθει όλοι μας ότι από τα πρώτα μαθήματα υπάρχει θέση άρση, το κάθε σημάδι έχει μία κίνηση του χεριού και πορευόμαστε με αυτή την λογική πάνω στο ρυθμό σε όλη μας την ψαλτική μας πορεία. Βλέπουμε όμως ότι δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Δεν είναι μόνο θέση άρση. Γι' αυτό και αργότερα έρχεται ο μουσικός κάτω στο Εθνικό Οδείο και μας λέει ότι υπάρχει συνεπτυγμένος ρυθμός, που και πάλι ως όρος δεν υπάρχει, είναι ένα δημιούργημα του Μαργαζιώτη, διότι είναι ο δύσιμος ρυθμός, τρίσιμος ρυθμός, τετράσιμος, πεντάσιμος, εξάσιμος, επτάσιμος. Σε δύσιμη κίνηση του χεριού μεν, αλλά με μια πιο συνεπτυγμένη ρύθμιση των ποδών για την καλύτερη ψαλμόδηση. Και για να πέφτει σωστά η τονιζόμενη συλλαβή στη θέση. Δηλαδή αυτό που ψάλλουμε και ακούμε πολλές φορές, «Κύριε και κράξα πρόσε», αυτός είναι σπόνδιος ρυθμός. Είναι για σπονδί, είναι για μια κίνηση σε μια πορεία. Δεν μπορεί να είναι σε μια ψαλμόδηση. Και βέβαια τώρα δεν είναι ώρα να σας κάνω εγώ το μάθημα του ρυθμού, αλλά υπάρχουν οι βασικοί, τα διάφορα ρυθμικά γένη, ο δακτυλικός, ο ιαμβικός, ο παιωνικός ρυθμός, με τις διάφορες υποκατηγορίες τους, αυτές που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, αν θα είναι δάκτυλος, ανάπεστος, αμφίβραχης, προκυλευσματικός, σπονδίος ή ο πεντάσιμος που είναι ο παιωνικός, α, β, γ, δ. Ή πάμε στον εξάσιμο, για να μπορεί να αποδοθεί σωστά, να μπορούν να αποδοθούν σωστά τα μουσικά κείμενα. Δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση όλα τα κείμενα σε θέση άρση. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι στη θέση είναι τονιζόμενα συλλαβή και στην άρση είναι οι άτονες συλλαβές, για προσπαθήστε να ψάλλετε, να δείτε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει να ακούγεται. Ενώ μπορούμε να πούμε «Κύριε και κράξα προς εισακούσον μου, εισακούσον μου, Κύριε». Και είναι πολύ, πολύ πιο ωραίο και σαν ρυθμός. Σκεφτείτε λοιπόν, γιατί αυτά γίνονται στην παραδοσιακή μας μουσική και δεν γίνονται στην ψαλτική μας. Που προέρχονται από την ίδια θεωρία. Και ως προς τις κλίμακες και ως προς το ρυθμό. Είναι ένα και το αυτό, είναι η ελληνική μουσική. Επομένως δεν μπορεί να συμβαίνει στην παραδοσιακή, στην εξωεκκλησιαστική μουσική, όταν γλεντάμε, όταν χορεύουμε, ενώ όταν ψάλουμε πρέπει να είμαστε θέση άρση. Θεωρώ όμως ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν και βελτιώνονται και χρωστάμε σε πολλούς δασκάλους όλη αυτή την αλλαγή και την βελτίωση. Και εύχομαι και μέσα από τη Σχολή της Μητροπόλεως Κύκου να αναπτύσσει την ψαλτική τέχνη και να βγάζουμε καλύτερα ηχητικά αποτελέσματα και να βοηθούμε έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην λατρεία του Τριαδικού Θεού. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες να συζητήσουμε και υπάρχει ένας έτσι, δημιουργικός διάλογος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό Γιάννη για την σπουδαία εισήγηση την οποία μας έχει παρουσιάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιάννη, γιατί έχει δείξει με πρακτικά παραδείγματα
πολλά θέματα που άπτονται ακριβώς στη σχολογιακή ψαλμόδησης και γι' αυτό ακριβώς η εισήγησή σου ότι καθίσταται πολύ ωφέλιμος και νομίζω ότι θα δώσει το ένασμα για πολλές ερωτήσεις και πολλές διευκρινήσεις προς το καλό και την ωφέλεια όλων μας. Να δώσω τον λόγο στην ομάδα του συντονιστών και στον Μιχάλη Σίβακα που θα συντονίσει τις ερωτήσεις. Οπότε, Μιχάλης, ο λόγος. Καλησπέρα και από μένα. Να ενημερώσω ότι θα δώσουμε τον λόγο τώρα σε όσους θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Με την σειρά παρακαλώ. Να παρακαλέσουμε ερωτήσεις πρωτίστως να είναι κόσμιες και να είναι εντός του θέματος. Για δική μας ευκολία, οι ερωτήσεις όλες καταγράφονται και υπάρχει επίσης και η επιλογή της ανύψωσης του χεριού. Εάν κάποιος δυσκολεύεται να γράψει κάποια ερώτηση κτλ., μπορεί να την κάνει ελεύθερα με την ανύψωση του χεριού. Να αρχίσουμε με πρώτη ερώτηση της κυρίας Θέκλα Στυλιανού, παρακαλώ, η οποία ρωτά εάν υπάρχουν εκδόσεις που να είναι συμπληρωμένη η αξία του μέτρου, τα ισοκρατήματα και όλες οι αλλοιώσεις, διότι αυτά που έχουμε δεν έχουν αυτά τα σημεία συμπληρωμένα. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω οι νεότερες εκδόσεις από τα θέματα τα οποία προσέχουν είναι η δήλωση να δηλωθούν τα διαστήματα, ο ρυθμός δηλαδή, και τα ισοκρατήματα. Τώρα όσον αφορά τις έλξεις, πρέπει να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δηλώνονται οι έλξεις και δεν είναι μια δικιά μου άποψη, αλλά είναι μια άποψη του ψάχου, πρέπει να σας πω, που κάποτε τον είχαν παρακαλέσει, είναι καταγεγραμμένο αυτό, να σημειώσει όλες τις έλξεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα κείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλη η σελίδα έγινε κόκκινη. Γιατί είναι μια μουσική, είναι περιγραφική η μας η μουσική. Περιγράφει την κίνηση της φωνής μας. Δεν είναι στατική μουσική όπως είναι η ευρωπαϊκή μουσική. Επομένως, ανάλογα το πού θέλω να κινήσω εγώ την μελωδία, αντιστοίχως παρεμβαίνουν και οι έλξεις. Είναι όπως λέει ο Γαβριήλ, αν θυμάμαι καλά, είναι όπως κατεβαίνει το νερό, λέει, από το ποτάμι, όπου θέλω να το κινήσω, αντιστοίχως κλείνω ένα σημείο για να κατευθύνω το νερό. Έτσι λοιπόν είναι και οι έλξεις. Το να μπω στη λογική να σημειώσω όλο το κείμενο με έλξεις, στο τέλος θα αποτύχω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω τις κλίμακες, δεν ξέρω την κίνηση του μέλλοντος, δεν ξέρω τι θέλω να βγάλω. Άρα είναι σημαντικότερο να μάθουμε τη μουσική μας, να μάθουμε τις κλίμακες, να μάθουμε τα τετράχωρα, να καθίσουμε κοντά σε δασκάλους, να μας εξηγήσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να τις ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ. Μία ερώτηση από τον κύριο Μιχαήλ Οικονόμου. Κύριε Ηλιάκο, στα πατριαρχικά αναλόγια, ακόμη και σήμερα, με εξαίρεση τους δύο δομέστιχους, ο υπόλοιπος χορός είναι στραμμένος προς τον χωράρχη, διατηρώντας οπτική επαφή μαζί του και αντιστρόφως. Αυτό διατηρεί και ο άρχον Θρασίβουλος Στανίτσας σε όλες τις χοροδιακές εμφανίσεις του. Αυτό δεν διατηρείται στις εμφανίσεις του κυρίου Στάθη. Μήπως γνωρίζετε γιατί? Εννοείται για συναυλία? Αν μπορεί να μας το διευκρινίσει ο κύριος Μιχαήλ Οικονόμου, μάλλον... Νομίζω όμως ότι είναι αυτό. Ναι. Να σας πω. Διότι η τοποθέτηση της χοροδίας για συναυλία μέχρι πριν τον Στάθη, τον καθηγητή τον Γρηγόριο Στάθη, είχε τη λογική μιας ευρωπαϊκής ορχήστρας, όπου κάθεται η ορχήστρα και απέναντί τους κάθεται ο μαέστρος. Ήταν δηλαδή μια μίμηση. Δεν θα τη χαρακτηρίσω αν είναι καλή ή κακή, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι η επιλογή του χωράρχου. Πώς μπορεί να διευθύνει καλύτερα το χορό ψαλτών. Η λογική του καθηγητή του Γρηγορίου Στάθη, και σιγά σιγά φαίνεται ότι αρχίζει να περνάει σε όλες τις χοροδίες, ήταν της αποτύπωσης πώς είναι ο χορός ψαλτών σε ένα αναλόγιο. Δεν κάθεται ποτέ ο χωράρχης απέναντι από το χορό για να ψάλει. Ψάλει μαζί με το χορό.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι και ο χωράρχης μαζί με το χορό. Ωραία, ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από την κυρία Αθηνά Μαρκετάκη, καθηγήτρια ιεροψάλτρια. Είναι η βυζαντινή μουσική, φαντάζομαι, ίδια με την ποιότητα της ευρωπαϊκής? Όχι, γιατί πρέπει να είναι ίδια? Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική του Βυζαντίου, γενικά της ελληνικής μουσικής. Η ευρωπαϊκή μουσική είναι ευρωπαϊκή μουσική. Και κακώς λέμε ότι η ευρωπαϊκή μουσική είναι κλασική μουσική. Δεν είναι κλασική, είναι ευρωπαϊκή μουσική. Κάθε λαός έχει τη δικιά του μουσική. Αλλά αυτό που δεν ψάξαμε εμείς να βρούμε είναι ότι η βυζαντινή μουσική, η ψαλτική τέχνη, έχει δικό της σημειογραφικό σύστημα. Δικιά της αποτύπωση της μουσικής. Η σημειογραφία αυτή που βλέπουμε και που διαβάζουμε και μαθαίνουμε όλοι στα οδεία μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι το ελληνικό αλφάβητο όπως είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και αυτό πέρασε και στην σημειογραφία. Είναι το γιώτα το μικρό που είναι σε πλάγια μορφή κινητό ίσον, είναι το γιώτα το κεφαλαίο που είναι το γιώτα το ολίγον, είναι η πεταστή που είναι μια πιο καλλιτεχνική εκδοχή του γράμματος σίγμα, του μεγάλου γράμματος. Επομένως, μιλάμε για μια ελληνική μουσική με ελληνικό δικό της σημειογραφικό σύστημα και με τη λογική του ελληνικού λόγου ως προς την ανάπτυξη του μέλους. Ευχαριστούμε. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε αν μιλάμε για ευρωπαϊκή μουσική ή ελληνική μουσική. Είναι δύο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Ωραία. Ακόμη μια ερώτηση από τον κύριο Μιχαήλ Οικονόμου. Στις ορισμένες εμφανίσεις μερικών χοροδιών που δείξατε, ο χωράρχης εμφανίζεται με έντονο και ξεχωριστό χρώμα στην ενδυμασία. Στους πατριαρχικούς χορούς όλα τα μέλη συμπεριλαμβανομένου και του άρχοντος φορούν το ίδιο χρώμα ράσου. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Δεν είναι δικιά μου η άποψη. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που αυτό δεν το έχουμε παρακολουθήσει ποτέ. Εγώ θα σας πω το εξής. Δείτε λίγο τις στιχογραφίες, δείτε λίγο στις αγιογραφίες πώς εικονίζονται οι ψάλτες. Ιδίως σε κάποιες στιχογραφίες, παραδείγματος χάρη, στη Μονή των Φιλανθρωπινών, στο Νησάκι, στα Ιωάννα, ή στα Μετέωρα, ή στο Άγιον Όρος, όπου εικονίζονται η κοίμηση της Θεοτόκου, θα δείτε ότι μπροστά ή σε άλλες παραστάσεις εικονίζονται οι ψάλτες. Υπάρχει μια σπουδαία εργασία του Νίλ, Μόραν Νίλ, ο οποίος ασχολήθηκε με την ενδυμασία και εκεί φαίνεται, καταγράφονται μέσα από τις τοιχογραφίες, ότι οι ψάλτες ποτέ δεν φορούσαν ράσα, όπως και οι ιερείς, αλλά φοράν τα ίδια χρώματα. Φορούσαν τρόπο την ένα φελόνιο, το οποίο θα ήταν πράσινο, θα ήταν κόκκινο, θα ήταν μπλε, θα ήταν χρυσό. Πού το βρήκαμε αυτό να είναι μαύρο? Μαύρο επιβλήθηκε επί τουρκοκρατίας και μετά. Επομένως, εάν πάμε σύμφωνα με την παράδοση, οι ψάλτες όφειλαν και αυτοί να έχουν μια πολυχρωμία στα άμφια τους. Όμως, από τη στιγμή που η παράδοση της Εκκλησίας όρισε να είναι το μαύρο, ναι μεν, θα πρέπει να είναι πάντοτε μαύρο. Γι' αυτό και στο Πατριαρχείο σωστά δίνεται μαύρο, γι' αυτό και όλοι μας πρέπει να φοράμε μαύρο. Τώρα, όσον αφορά τη χοροδία με τους μαΐστορες, εκεί ο καθηγητής ο Γρηγόριος Στάθης ήθελε να δίνει την υπενθύμηση ότι οι ψάλτες δεν ήταν πάντοτε με μαύρα. Δείτε λίγο το χειρόγραφο που είναι στη Μονή της Λαύρας, όπου εικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Είναι κόκκινο. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να επανέλθουμε πίσω, αλλά μην έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντοτε φορούσαμε μαύρα. Σαφώς, αφού η Εκκλησία όρισε μετά από τόσους αιώνες ότι πρέπει να φοράμε μαύρα, μαύρα θα φορέσουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι αυτό θέλει προσοχή. Το να μαύρο, αλλά αρχίζουμε και έχουμε εδώ πέρα κάτι αετούς, κάτι φοίνικες, κάτι δεν ξέρω τι, κάτι δεν τα δει. Ή θα πρέπει να μπούμε στη λογική της σωστής αποδόσεως, το πρόσωπο πρέπει να είναι τα άμφια, ή αλλιώς να παραμείνουμε στο μαύρο και να είμαστε όλοι μια ομοιογένεια. Γιατί όσοι είμαστε ψάλτες, έχουμε καθίσει ποτέ από κάτω να δούμε τους ψάλτες, ως πιστοί. Σκεφτείτε λίγο ότι όσοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, έρχονται να προσευχηθούν για δικούς τους λόγους. Άλλος από ευχαριστία, άλλος από παράκληση, από δοξολογία. Καθένας έχει το δικό του λόγο για τον οποίο έρχεται στην εκκλησία.
Πόση ώρα προσεύχονται, πόση ώρα ασχολούνται με το, αυτό που πρέπει να κάνουν. Ελάχιστο. Μετά τι κάνονται, κάθονται και προσέχουν τους ψαλτάδες, κάθονται και προσέχουν τους παπάδες. Γι' αυτό και ένα άλλο θέμα που πρέπει να ελέγξουμε και εμείς οι ψάλτες είναι πώς φοράμε το ράσο. Είναι καθαρό το ράσο, είναι περιποιημένο, είναι όμορφο. Ή ό,τι βρίσκουμε, βάζουμε και τέλος. Δηλαδή μέσα στο ναό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα μας. Ακόμα και στην κίνηση μέσα στο ναό. Ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από μένα, κύριε Γιάκο. Μέσα στην εκκλησία, για να υπάρχει φωνητική ισορροπία, πού πρέπει να βρίσκονται οι Σωκράτες και πού πρέπει να βρίσκονται οι ψάλτες? Η προσωπική μου άποψη από την διεύθυνση του χορού που έχω πάντως στο Μητροπολιτικό Ναό στον Γρηγόριο τον Παλαμά, πρέπει να είναι και από αριστερά και από δεξιά. Για να επιτυχάνω ένα καλύτερο ήχο ισορροπίας. Διότι σκεφτείτε λίγο πρακτικά. Έχετε ένα μικρόφωνο ή δύο ή τρία μικρόφωνα στο αναλόγιο. Πώς θα προκύψει ο καλύτερος ο ήχος? Εάν θα το έχω όλα από δεξιά και όλα από αριστερά θα ψάλλουνε. Είναι καλύτερο να βγαίνει σε ένα στερεοφωνικό ήχο. Εκτός και αν θα τους βάλετε όλους τους ψάλτες, όλους τους Σωκράτες σε μια πλευρά, τους βάλετε και τα μικρόφωνα σε αυτούς και στην άλλη πλευρά καθίσουν όλοι οι ψάλτες μαζί και βάλετε άλλα μικρόφωνα. Έχει να κάνει και με τη διάταξη του αναλογίου και με την άνεση που μπορεί να έχει ένα αναλόγιο και με τα μικρόφωνα που θα τοποθετηθούν και τι μικρόφωνα είναι αυτά, αν θα είναι δυναμικά, αν θα είναι πυκνωτικά ή όλες αυτές οι παράμετροι. Σας ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από την κυρία Σοφία Κοροξένου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η ερώτηση είναι σχετική με το τελευταίο, γιατί οι χωράρχες στις τοιχογραφίες είναι σκυρθροποί. Μήπως είναι μόνιμο το πρόβλημα των μελετημένων μελωδών? Σκυρθροποί? Ναι, αυτό μας έχει. Μήπως κάτι άλλο ήθελε να γράψει η κυρία Κοροξένου? Δεν νομίζω ότι είναι σκυθροπή. Ίσα-ίσα, όταν δοξολογείς τον Θεό, δεν είσαι σκυθροπός, είσαι χαρούμενος. Δοξολογείς τον Δημιουργό σου. Ερώτηση από τον κύριο Γιώργο. Ναι. Αν μπορούμε να ρωτήσουμε, κύριε Λιάκο, αναφερθήκατε ότι το κείμενο ανάλογα και με από πού προέρχεται, αν είναι με βυζαντινό, μεταβυζαντινό κτλ., είναι και ανάλογη και η προσέγγιση του κειμένου. Ασφαλώς. Για παράδειγμα, Κουκουζέλης ή και μεταγενέστερη, Ιάκωβος για παράδειγμα, το ξαστικό του Ιακώβου. Σε τι διαφέρει η προσέγγιση, η χοροδιακή προσέγγιση, σε σχέση με ένα νεότερο, ας πούμε, με ένα δοξαστικό του Πέτρου, για παράδειγμα? Ναι. Αυτό πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα, να βάλουμε ένα κείμενο μπροστά και να αρχίσουμε να το ψάρουμε για να το καταλάβετε καλύτερα. Για σκεφτείτε, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί ή έχετε μελετήσει τα νυξαντάρια του Κουκουζέλη, που είναι έτσι εύκολα να τα προσεγγίσετε. Δείτε λοιπόν ότι ένα κείμενο κρατάει, το μικρότερο θα είναι περίπου 1,5-2 σελίδες. Δεν θα είναι 5 γραμμές, δεν θα είναι ένα προσώμιο. Επομένως και η χρονική αγωγή δεν μπορεί να είναι αργή. Διότι εμείς που θα το ψάρουμε θα κουραστούμε. Πόσο μάλλον ο κόσμος που θα μας ακούει. Επομένως αλλάζει η χρονική αγωγή. Το δεύτερο είναι ψάχνουμε και βρίσκουμε πρώτα απ' όλα τις θέσεις, τις μουσικές φόρμες, αν θέλετε, για να μπορέσετε να καταλάβετε και να ρυθμίσετε καλύτερα και τις αναπνοές σας και πού τονίζετε το κείμενο και πού δεν τονίζετε. Έτσι. Ενώ αν πούμε ένα κεκραγάρι του Πέτρου ή ένα δοξαστικό του Πέτρου Περοποννησίου, είναι μικρό σε σχέση με του Ιακώβου ή του Γερμανού Νέου Πατρών ή του Παναγιώτη Χρυσάφη. Δεν λέω για το βυζαντινό μέλος, γιατί το βυζαντινό μέλος ξεφεύγει. Ξέρω, παραδείγματος χάρη το μαθηματάριο, είναι τουλάχιστον 10-11 σελίδες. Αν διαβάζουμε το κείμενο νότα-νότα, ξέρω εγώ, σημαδόφωνο-σημαδόφωνο, δεν θα το ψάλετε ποτέ και να πείτε άκουσα κάτι και το ευχαριστεί. Είναι σαν να συλλαβίζουμε. Κατανοείτε λοιπόν ότι το να συλλαβίζει ένα μεγάλο κείμενο δεν είναι άρεστο. Κάνετε όλη η καλλιτεχνία. Και σε καμιά περίπτωση δεν φαντάζομαι ότι, παραδείγματο χάρη, να σας δώσω τα νυξαντάρια του Κουκουζέλη που λέει άμα
άμα αρχίσω να ψάλω έτσι και υποτίθεται ότι πρέπει να τα ψάλω όλα, θέλω 4 ώρες. Μόνο για τα νυξαντάρια. Σαφέστατα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπήρχε αυτή η τόσο αργή απόδοση του μέλους. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλει να δείτε βυζαντινές συνθέσεις, πρέπει να μπούμε στη σωστή διάσταση ερμηνείας και αποδόσεως. Θα μου πείτε, ψάλλουμε τώρα αργά τέτοιες μεγάλες συνθέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εδώ μπαίνουμε καθαρά στο καλλιτεχνικό κομμάτι για να δούμε την ψαλτική τέχνη ως μια μουσική έκφραση ενός πολιτισμού. Σαφέστα μπορεί στη λατρεία μας να μην τα ψάλλουμε ποτέ. Το ίδιο θυμάμαι σε μια επιτροπή που είχα φέρει τον Λυκούργο τον Πετρίδη, το συγχωρεμένο. Μου λέει Γιάννη, τι τα διδάσκεις στα νυξαντάρια του Κουκουζέλη, ποιος τα λέει? Σημασία δεν έχει ποιος τα λέει. Σημασία έχει αν πρέπει να τα ξέρουμε ή όχι. Και στην ευρωπαϊκή μουσική μπορεί να μην παίξει ένας πιανίστας, να μην παίξει ποτέ Μπετόβεν ή Μότσαρτ, δεν ξέρω τι, σε μια τέτοια. Όμως, ως μαθητής είναι υποχρεωμένος να τα μάθει. Έτσι λοιπόν, αντιστοίχως και στην ψαλτική μας, για να μπορέσει ο άλλος να αποδώσει σωστά ένα Φωκαέα, έναν Γρηγόριο, έναν από τους κλασικούς ή Πέτρο Περπονίζου, σαφέστατα πρέπει να ξέρει πώς είναι η παλή στην απόδοσή τους, για να κατανοήσει και πώς εξελίχθηκε και έφτασε σε αυτό που ψάλλουμε τώρα ως μια μουσική παράδοση. Ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από τον κύριο Άρη Στοθετήδη. Ναι, Γιάννη, ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να σχολιάσει λίγο το θέμα των απηχημάτων στη χοροδιακή ψαλμόδηση. Ακούμε σήμερα κάποιους να λένε ένα ξερό ναι, ας πούμε, και να το λένε όλοι χοροδοί. Ακούμε κάποιους άλλους να λέει ο χωράρχης ή κάποιος καλοφωνάρης το απήχημα του αρχαίου και να μπαίνουν μέσα οι χωρίς την τελευταία συλλαβή. Ποιον, κατά τη γνώμη σου, είναι το πιο δόκιμο, η πιο δόκιμη προσέγγιση? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει απήχημα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ποια είναι η λειτουργικότητα των απηχημάτων? Κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, τα απηχήματα ήταν οι νότες. Αυτό που λέμε νύπα, βουγαδί και ζωνή τώρα, ήταν τα, έτσι διάβαζαν. Δηλαδή, για να πούν ότι θα ανεβώ την κλίμακα, έπρεπε να πούν «Νεάγιε, ανανές, νεάνες, νανά, άγια». Εμείς τώρα λέμε νύπα, βουγαδί. Είναι η πολυσύλλαβη φθόγγη. Και έχει όμως, προσέξτε να δείτε λίγο, η σοφία με την οποία είχαν φτιάξει αυτά τα πράγματα οι παλαιοί. Αυτή η πολυσύλλαβη φθόγγη δεν ήταν απλά μία φωνή, αλλά έλεγε ότι αν θέλω να βρω την βάση του πρώτου ήχου, πρέπει να ανεβώ μία φωνή πάνω. Εξού και πρώτος ήχος. Από τη βάση παραγωγής των ήχων. Επομένως, ανάνες. Άρα εμένα μου δηλώνει κατευθείαν τη σχέση της βάσης με τον προσαγωγέα, τον ή με το πα. Δεν μου δηλώνει όμως το είδος. Αν θα είναι ιερμολογικό, στιχιαρικό ή παπαδικό. Γι' αυτό υπήρχαν και τα άλλα απηχήματα, τα πιο μεγάλα. Δίνει όμως και τη γνωριστική ιδέα του πρώτου ήχου, του πρώτου βασικού τετραχώρου που είναι πρώτος ήχος. Αυτή ήταν η λογική των ήχων, των απηχημάτων. Από τη στιγμή που περνάμε στο 1814 και μετά, δηλώνει ο Χρύσανθος και όλα τα θεωρητικά συνέχεια που αντιγράφουν τον Χρύσανθο ότι αντικαθίστανται τα απηχήματα από ένα ναι. Το ναι όμως δεν μου δηλώνει ούτε το ηχόχρωμα του ήχου, ούτε τη σχέση αυτού του ήχου με κάτι άλλο. Λέμε, παραδείγματος χάρη, λέγετος, άρχεται εκ του δί και φτάνει στον βου, κατεβαίνω 2 φωνές. Αυτό από θεωρητικής πλευράς σημαίνει κύριος ήχος ο οποίος γίνεται μέσος και έχει μια καθοδική πορεία. Επομένως, αμέσως εγώ ως μουσικός, κουρδίζεται τα αυτή μου, ο εγκέφαλός μου, ότι πρόκειται να ψάλω ένα λέγετο. Αν πω τώρα ένα ναι, τι ήχος είναι? Δεν λέει τίποτα. Η επαναφορά δηλαδή, κατ' εμένα, στα απηχήματα, θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη. Όχι όμως, κάθε φορά που θα αλλάζω έναν ήχο, να πρέπει να πω και ένα απήχημα. Έχω παρατηρήσει το εξής, ξέρω εγώ. Ψάλλουμε πασαπνοάρια, στη χειρά πασαπνοαρίων,
Τρία είναι, τέσσερα είναι, ξέρω εγώ, στον πρώτο ήχο, τα άλλα είναι στον πλάγιο τετάρτο. Άλλο απήχημα άλλο εδώ, άλλο απήχημα εκεί. Δεν νομίζω αυτή τη συχνότητα να ωφελεί σε τίποτα. Όλα με ένα μέτρο. Λέω ένα απήχημα στην αρχή του Πασαυνοαρίου, πάει και τελείωσε όλα τα υπόλοιπα, τα βγάζω και συνεχίζω. Το να λέω, έστω και για μην να πω απήχημα που άκουσα δηλαδή και τρελάθηκα, νομίζω ότι ξεφεύγει του μέτρου. Ωραία. Μία ερώτηση από τον κύριο Ανδρέα Ιωάννου. Σε μία χοροδία, ποια πρέπει να είναι η αναλογία ιεροψαλτών και ισοκρατών? Ισοκρατών και ψαλτών, Μελωδών. Ναι, σας είπα ότι αν βάλουμε 25 άτομα, οι 10 να είναι ισοκράτες και 15 να είναι ψάλτες. Σχεδόν δηλαδή 2-1. Σχεδόν. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και αποδυναμωμένο το ισοκράτημα. Συνήθως κάνουμε και το άλλο πολλές φορές. Κάποιος που δεν μπορεί να τα καταφέρει καλά στο μέλος, κάνει ισοκράτημα. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι ο ισοκράτης πρέπει να ξέρει ακόμα καλύτερα την σύνθεση από τον μελωδό. Διότι ένα λάθος του ισοκράτη θα πετάξει το μελωδό κατευθείαν έξω. Ή θα το ανεβάσει το μέλος, θα το κατεβάσει το μέλος ή θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Επομένως, οι ισοκράτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν τα καταφέρουν στο μέλος. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση από την κυρία Θέκλα Στυλιανού. Υπήρξε ποτέ στην ορθόδοξη λειτουργία η συνοδεία μουσικού οργάνου όπως το κανονάκι? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν έχει παρέμβει όργανο μουσικό μέσα στη λατρεία. Παρά μόνο στα Ιόνια νησιά, και αυτό από επηρεασμό της Δύσεως. Είναι ξεκάθαρα. Είναι η ψαλτική τέχνη και η υπόλοιπη είναι η θύραθεν μουσική ή η εξωτερική μουσική. Ποτέ δεν έχει μπλεχθεί το ένα με το άλλο. Μπορεί βέβαια η μουσική, οι δάσκαλοι, και μας είναι παραδεδομένο αυτό, όπως ο Δανιήλ, όπως ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, όπως ο Πέτρος ο Βυζάνιος, όπως ο Γρηγόρος ο Πρωτοψάλτης, γνώριζαν όργανα, πλαγίαυλο, πανδουρίδα, κανονάκι και όλα αυτά, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι πρέπει οι ψάλτες όλοι να γνωρίζουμε και από ένα όργανο παραδοσιακό. Όχι γιατί δουλειά δεν έχουμε, έτσι, αλλά γιατί σκεφτείτε ότι όλη αυτή τη μουσική την οποία ψάλουμε, την ψάλουμε καθαρά με τον εγκέφαλο, με το μυαλό μας και με τα αυτή μας. Ενώ όταν ο άλλος παίζει ένα όργανο, οπτικοποιεί τα διαστήματα, οπτικοποιεί τις έλξεις, οπτικοποιεί όλη την κίνηση του μέλους. Επομένως, νομίζω ότι ωφελεί κάποιος να γνωρίζει την ψαλτική. Να ξέρει κάποιο όργανο παραδοσιακό. Ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν πρόκειται να ψάλουμε το Κέλευσον Δέσποτα για να ορίσουμε τον ήχο της ημέρας, πρέπει να ψάλλεται απαραίτητα σε κλειτών ή μπορεί να έχει την μελωδία του ήχου, τα ακούσματα του ήχου? Καταρχήν, δεν ψάλλονται αυτά. Πρέπει να διαχωρίσουμε τι διαβάζεται, τι λέγεται εκφώνος και τι ψάλλεται. Διαβάζουν μόνο οι ιερείς. Εκφώνηση είναι μόνο οι πραξαπόστολοι, δηλαδή Ευαγγέλιο και Απόστολος. Τα παλαιοδιαθηκικά στον Εσπερινό που έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο αποδόσεως. Όλα αυτά είναι με την εκφωνητική λογική. Επομένως και το κέλευσον εκφωνείται, δεν ψάλλεται. Ψάλλουν οι ψάλτες. Να μπουν όλα σε μια σειρά. Δεν είναι όλα το ίδιο. Επομένως, η απάντηση είναι ότι πρέπει να λέγεται πάντοτε σε κλειτό. Σας ευχαριστούμε. Ακόμη μια ερώτηση από την κυρία Θέκλα Στυλιανού. Τότε γιατί ακούγεται το ενείτε των κύριων ψαλτηρίο και κιθάρα? Γιατί λέμε πάσα πνοή ενεσάτου των κύριων? Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα? Είναι ψαλμός του ψαλτηρίου. Εννοείται ότι με όλο τον τρόπο, με όλη μας τη δύναμη της ψυχής μας, με όλα τα μέσα, όλος ο κόσμος δοξολογεί το Θεό. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο.
Και παρακάτω λέει, πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα, καταιγίδους, τα ποιούντα των λόγων αυτού, ενείται τον Κύριον. Άρα προφανώς και με κιθάρα, προφανώς και με τέτοιο. Δοξολογούμε τον Κύριο. Η λατρεία μας όμως πάντοτε ήτανε με τη φωνή, γιατί θεωρείται το υψηλότερο και το ακριβέστερο όργανο. Και αυτό παρατίθεται και μέσα, δεν ξέρω αν έχετε... Υπάρχει ένα βιβλίο της «Η μουσική πανδέκτη» του 1850-51, «Η εξηγήση» δηλαδή, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου που εκδόθησαν και έχουν ξαναγίνει επανέκδοση από τις εκδόσεις Τέρτης και Πολυχρονάκη. Στο τέλος λοιπόν της Θεία Λειτουργία, στο βιβλίο της Θείας Λειτουργίας, στον τέταρτο τόμο, αν θυμάμαι καλά, έχει περιγραφεί περί του Τεριρέμ και Τενενά, τι είναι τα κρατήματα. Ότι ρωτάει κάποιος μουσικός, ρωτάει τον Χαλκιόπουλο τι είναι το Τεριρέμ και πώς προκύπτει και γιατί λέγεται Τεριρέμ και τι λόγο έχει μέσα στη λατρεία μας. Αυτό είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Μεταξύ λοιπόν αυτών των πραγμάτων, στο τέλος λέει ότι η φωνή είναι το χάρισμα του Θεού που εδόθηκε στον άνθρωπο για να δοξολογεί το Θεό. Είναι το τελειότερο όργανο. Δεν έχουμε ανάγκη του να βάλουμε όργανα μέσα στη λατρεία μας. Αυτό. Ευχαριστούμε. Μπέρος, ο κύριος Άριστος, ναι, παρακαλώ. Ναι, Γιάννη, αναφέρθηκε στην απέτηση μαθημάτων φορητικής για τα μέλη μιας χορδίας. Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω όμως, αυτό όμως εμπερικλεί κάποιων κίνδυνων όσον αφορά τον τρόπο εκφοράς και έκφρασης, εάν κάποιος μαθητεύσει σε μαθήματα φωνητικής, στυλ όπερας, ας πούμε, τι μαθήματα φωνητικής πρέπει κάποιος να κάνει σε μια βυζαντινή χορδία. Ναι, αυτό είναι, είναι μια άποψη που υπήρχε, και καλά κάνεις, άρεσε και μου το λες, ότι αν θα μάθει φωνητική, θα καταστρέψει τη φωνή του, την έκφραση, την ψαλτική. Εγώ δεν σας είπα να γίνει τραγουδιστής της όπερας. Εγώ σας είπα ότι πρέπει να μάθει πώς αναπνέει. Πού αναπνέει, πώς παίρνει αναπνοή. Βασικά. Πρώτον. Δεύτερον, ποια είναι τα ηχεία, τα φωνητικά, τα οποία, το στιθικό ηχείο, το στοματικό, το ρηνικό. Έπειτα να μάθει να βγάζει σωστά την άρθρωση. Ακούμε ψάλτες και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Με κλειστό στόμα, δηλαδή τα φωνήεντα είναι ένα και όλα αυτά, το ίδιο. Για ποιο λόγο. Στο βίντεο. Επομένως, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο άλλος να μάθει καταρχήν το όργανο, το σώμα του. Πώς βγαίνει αυτή η φωνή. Αν θέλει να ξέρει την έκφραση της ψαλτικής, αυτό μπορεί να το μάθει, δεν αλλοιώνεται. Άλλο το μαθαίνω το όργανο μου. Και επίσης μπορεί σε έναν καθηγητή φωνητικής, να βρει έναν καλό καθηγητή φωνητικής ή μια καθηγήτρια, που να μην του κάνει παραδείγματα από άριες, αλλά να επιλέξει κείμενα βυζαντινά. Πού είναι το πρόβλημα, δεν αντιλαμβάνομαι. Και να πάρει ένα άξονιστή, ξέρω εγώ, που πάει και σε ψηλή φωνητική περιοχή και σε χαμηλή φωνητική περιοχή και να μάθει τη σωστή τοποθέτηση των φωνιέντων. Μην λέει κάτω στα χαμηλά, ξέρω εγώ, ένα «α» και όταν πηγαίνει επάνω ένα «ο» κλειστό το στόμα και έχει ανεβεί ο λάρυγκας μέχρι επάνω. Είναι σαν να τον πνίγει κάποιος. Ή πετάγονται οι φλέβες από κάποιους ψάλτες την ώρα που ψάλουν. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να κατανοήσεται. Όχι να βγάζεται εσώψυχά του. Γι' αυτό λέω ότι είναι απαραίτητη η φωνητική. Και επίσης, μπορεί να κάποιοι που είναι καθηγητές φωνητικής να μάθουν και βυζαντινή μουσική, να μάθουν και τα ψαλτικά και να διδάξουν τη σωστή ψαλτική. Πώς πρέπει σωστά να ψάλει ο άλλος. Η φωνητική δεν παραπέμπει μόνο στην ευρωπαϊκή μουσική. Και αυτό δεν είναι κάτι που το σκέφτηκα και μου ήρθε. Αν διαβάσετε μια πολύ καλή διδακτορική διατριβή της Ευαγγελίας της Σπυράκου περί των χορού ψαλτών στην Κωνσταντινούπολη μέσα από τα διάφορα βιβλία, μέσα στις διάφορες παπαδικές, θα δείτε ότι γίνεται αναφορά ότι από 3 χρονών ακόμα τα παιδιά μάθανε να ψάλουν και μαθαίνανε σωστή τοποθέτηση και άρθρωση. Ακόμα και στο Πατριαρχείο τώρα, αν προσέξετε τόσα χρόνια, ο πρωτοψάλτης, ο Αστέρης, δεν έβαζε ποτέ βιβλίο επάνω. Έβαζε μόνο, ξέρω εγώ, στα μεγάλα κείμενα, σε ένα χειρουργικό. Γιατί έπρεπε να μάθουν να παίξουν να ψάλουν και να μάθουν τη σωστή τοποθέτηση, πώς θα έψαλαν οι ψάλτες.
δεν δίνανε η βαρύτητά τους τόσο στα μουσικά κείμενα, τι λέει στον ασηματάριο. Αυτό υποτίθεται το ξέρω να παίξω. Εμείς τώρα ασχολούμαστε, α, έχει πεταστεί εδώ, έχει απόστροφο, εκεί έχει έτσι, και χάνουμε όλη την ουσία. Πώς το εκφράζεις αυτό? Ευχαριστούμε. Ωραία. Ακόμα μια ερώτηση, κύριε Λιάκο. Αναφερθήκατε στην ομοιομορφία του χορού και συγκεκριμένα στο να σμίγουν οι βραχνές φωνές, ας πούμε, με αυτές που είναι πιο μεταλλικές. Μπορείτε να αναπτύξετε λίγο αυτό το θέμα, το παράμετρο της ομοιομορφίας του χορού, να βγαίνει ένα άκουσμα ομοιόμορφο από το χορό? Αυτό είναι θέλει να έχουμε ένα χορό και να κάνουμε μια πράξη για να το καταλάβετε καλύτερα. Αλλά γενικά θα πρέπει να το παρατηρήσετε λίγο, ότι υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι είναι λίγο πιο βραχνόφωνοι στη φωνή τους, χωρίς αυτό να τους μειώνει στην αξία τους. Έτσι. Άλλο έχει μια μεταλλική φωνή, η οποία με το που θα ανοίξει το στόμα του χτυπάει κατευθείαν, και άλλο είναι λίγο πιο βραχνής. Αυτός που είναι πιο βραχνός βγάζει όγκο. Ο όγκος χρειάζεται στο χορό ψαλτών. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, έχουμε τα μικρόφωνα, καλύπτουμε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως, αν θέλετε να δώσετε μια συναυλία τώρα σε μεγάλο χώρο, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παϊβανάς το γνωρίζει αυτό. Πάτε, ξέρω, στο Τσαϊκόφσκι, ή πάτε στο Μέγαρο Μουσικής, ή πάτε σε μεγάλο χώρο που χάνεται ο χώρος, δεν μπορείς να έχεις μόνο μεταλλικές φωνές. Θες και τον όγκο, για να υπάρχει μια ισορροπία. Επομένως, όλα πρέπει να υπάρχουν. Και πρέπει να έχει και σε μια πολύ καλή ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι ο χωράρχης πρέπει να επιλέγει με μεγάλη προσοχή τις φωνές τις οποίες θα επιλέξεις ως μέλος του χορού. Και επίσης σημαντικό το πού θα τοποθετηθεί ο καθένας τους. Διότι αν βάλουμε όλες τις μεταλλικές φωνές στη μια πλευρά, χάνεται πάλι η ισορροπία του ήχου. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια μίξη όλων αυτών, να υπάρχει μια ισορροπία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση? Μιχάλη, εγώ. Ναι, ο κύριος Βασιλιάδης, παρακαλώ. Χαίρετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λιάκο και την παρουσίασή του. Ήθελα να θέσω ένα θέμα προς προβληματισμό. Στη ψαλτική χρησιμοποιούμε την ορολογία αριθμός και χρόνος, και με την έννοια του ρυθμού χρησιμοποιούμε δύο διπλό περιεχόμενο. Δηλαδή το περιεχόμενο των ρυθμικών μοτίβων και το περιεχόμενο του ρυθμού δύσιμος, τρίσιμος, τετράσιμος. Στην διεθνή ορολογία όμως, το θέμα του ρυθμού είναι, όπως λέμε παλιά, οι πρωτόγονοι δηλαδή έπαιζαν διάφορα ρυθμικά μοτίβα, και ενώ με τα μοτίβα τα ρυθμικά, και με την άντρα του χρόνου, όταν ζητούν σε εξετάσεις αγγλικές ρυθμό χρόνος, λες ρυθμός δύσιμος, τρίμος, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν ξέρω κατά πόσον, γιατί επέκρατε αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και προς τη διεθνή ορολογία, νομίζω πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εδώ, τι είναι ο ρυθμός και τι είναι χρόνος. Ασφαλώς. Άλλο η χρονική αγωγή και άλλο ο ρυθμός που κρατείται στην καταμέτρηση για να προκύψει η θέση. Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια επεξήγηση περαιτέρω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλο η χρονική αγωγή με την οποία θα επιλέξω, το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα το πω, και άλλο τα ρυθμικά σχήματα και οι μετρικοί πόδες που είναι μέσα στο κείμενο που πρέπει να καταμετρούν σωστά. Εγώ εννοώ ας πούμε ο ρυθμός. Ενώ τα αριθμικά μοτίβα και με την έννοια του χρόνου να γίνει ο χρόνος δύσιμος, χρόνος τρίμος, χρόνος τετράσιμος, όχι ρυθμός δύσιμος. Διότι ας πούμε έχουμε την έννοια του ρυθμού που έχουμε τα διάφορα μοτίβα και δεν είναι σωστά να χρησιμοποιούμε και για τα δύο την ίδια ορολογία. Ναι, πρέπει να είναι διαχωρισμένο, σωστά. Ναι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουλμές θέλει κάτι να ρωτήσει. Ναι, ελεύθερα. Καλησπέρα σας. Αρχικά ευχαριστούμε για την τροφή που μας δώσατε για σκέψη. Θα ήθελα κυρίως μια ερώτηση να κάνω πάνω στην εμπειρία για την ώρα που βρισκόμαστε στο αναλόγιο. Καθώς όταν είμαστε με τον χορό σε μια πανήγυρη, σε μια λειτουργία, καλώς ή κακώς έρχεται μια εντολή σε εισαγωγικά
από μέσα, λίγο πιο γρήγορα ή πιο αργά. Για παράδειγμα, στην ώρα του χειρουργικού. Εκεί σωστότερο είναι το μελετημένο μάθημα να το πούμε πιο σύντομα ή πιο αργά ή κατά κάποιο τρόπο να παραμερίσουμε τους μαθητές μικρότερων ετών και να πούμε κάποιο μάθημα που θα θεωρήσουμε σωστά αυτή την ώρα να πούμε, σύμφωνα με το χρόνο που μας έχει δοθεί να υπολογίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Θεωρώ πάντως ότι δεν πρέπει η επιλογή μιας συνθέσεως να είναι της τελευταίας στιγμής. Από τη στιγμή που έχει γίνει, και οφείλουμε έτσι, να γίνεται μια προετοιμασία από βραδείς, δεν μπορεί την άλλη μέρα για κάποιους λόγους να αλλάξουμε και να βάλουμε μια άλλη σύνθεση. Πόσο προετοιμασμένος μπορεί να είναι ένας χορός? Αν είναι προετοιμασμένος, ναι, εντάξει, αλλά αν δεν είναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα εκτεθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και πάλι, η επιλογή μιας συνθέσεως πάλι πρέπει να έχει τη λογική ότι αυτή η σύνθεση πρέπει να αποδοθεί σε τόσο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να υποθεί πιο γρήγορα. Αλλιώς χάνει την αίσθηση του, την καλλιτεχνία του. Σκεφτήκατε ποτέ μια σύνθεση, ξέρω εγώ, σε μια συναυλία ευρωπαϊκής μουσικής για τους χύψη λόγους, αντί να υποθεί σε ένα τέταρτο, να υποθεί σε 7 λεπτά? Θα φύγουν οι μουσικοί όλοι. Εμείς γιατί λοιπόν να το δεχόμαστε? Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνεται μια καλή συνεννόηση εκ των προτέρων, ότι για κάποιους λόγους σήμερα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύντομοι και να ο χρόνος να τακτοποιηθεί εκ των προτέρων και όχι την τελευταία στιγμή. Δεν ωφελεί αυτό πουθενά. Και δεν είναι ωραίο σαν μουσική. Γιατί σκεφτείτε ότι 3 ώρες που είμαστε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, οι 2,5 ώρες είναι σχεδόν ψαλμωδία. Επομένως, πρέπει να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο της μουσικής. Και δεν είναι απλά διεκπαιρετικός ο λόγος ύπαρξής μας εκεί. Α, ήρθα, έπρεπε να ψάρω, τώρα να βγει η ακολουθία. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχει άλλη ερώτηση. Αγαπητέ Γιάννη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την περιστατωμένη και σπουδαία εισήγηση που μας έχεις κάνει. Βέβαια, απόψε η νύχτα ήταν λίγο δύσκολη υπό την έννοια ότι είναι παραμονή της αναλήψεως. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν στο Εσπερινό. Παρ' όλα αυτά, είχαμε σημαντικό αριθμό παρόντος στο σημερινή διάλεξη. Σεμινάριο. Χάρηκα για αυτό που είπες για την έκδοση την ψηφιακή, το χειρογράφο της Ιεράς Μονής Κύπρου και ανυπομονούμε να την έχουμε στα χέρια μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την έτσι, όλη συζήτηση και διάλογο που κάναμε. Νομίζω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη για την αυριανή και να ανταμώσουμε από κοντά κάποια στιγμή. Αυτό, βέβαια. Αμήν. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χαίρετε.